Καλησπέρα σας. Βράδυ Τρίτης στο Blue Sky. Παρεμβάσεις. Δεύτερη ημέρα αντιπαραθέσεων για το ασφαλιστικό, για την πρόταση της κυβέρνησης. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Χουδελάκη. Πού είναι ο Γιώργο? Να τον δω. Έλα. Λοιπόν, καλά. Το ασφαλιστικό θα συζητήσουμε εκτενώς στην πορεία της εκπομπής, γιατί υπάρχει και εξέλιξη από ό,τι φαίνεται. Έχουν πάρει οι δανειστές και ο Κατρούγκαλος μολύβι και χαρτί και κοστολογούν. Τρέχουν το μοντέλο, όπως λένε. Μάλιστα. Δηλαδή παίρνουν τα παραδείγματα. Τα οποία τα διαβάζουν με δύο διαφορετικούς τρόπους τα μίντια σήμερα. Ναι. Ή μάλλον για ακριβό λόγο, αλλιώς τα διαβάζει η κυβέρνηση και αλλιώς σχεδόν όλοι οι άλλοι. Τρέχουν λοιπόν το μοντέλο για να δουν αν όντως προκύπτουν μειώσεις και αυτές οι μειώσεις αν φτάνουν στο 1,8 δισεκατομμύρια τα οποία προβλέπονται. Δεν είναι όλο το ποσό βέβαια από μειώσεις, γιατί θυμίζω είναι και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που εκεί, Άκη, από χτες το λέμε, υπάρχει ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Δηλαδή, αν γίνεται αποδεκτή η μείωση των, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τότε πιθανόν αυτό το μοντέλο να είναι κοντά στο να βγει με περαιτέρω μείωσης. Αλλά να είναι κοντά. Εάν δεν γίνει δεκτή η αύξηση και των εργοδοτικών και των εργασιακών εισφορών, τότε αυτό θα, ξέρω, θα συζητάμε για να συζητάμε. Δεν θα έχει κανένα νόημα. Θα πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή. Με πολύ μεγαλύτερες μειώσεις. Και είπαμε και χθες, σχεδόν κλείνοντας την εκπομπή, ότι υπάρχει ένα ζήτημα πώς γίνεται δεκτή η ελληνική πρόταση. Γιατί σωστό. Για προτάσεις μιλάμε. Σωστό. Αυτό που αναλύουμε είναι ένα σενάριο. Δεν είναι η ταινία που θα παίξει. Και ποιες θα είναι οι κόκκινες γραμμές των δανειστών. Ναι, οι οποίες συνήθως είναι αυτές που επικρατούν στις ελληνικές. Οι οποίες θα θυμίσω από τη μνημονιακή εμπειρία που όλοι έχουμε, είναι πάντα μερικά βήματα μετά από αυτό που εμείς φανταζόμαστε. Έτσι. Το είπα χτες έτσι χαριτολογώντας, εμένα δεν μ' άρεσε και μακάρι να πετύχει. Δηλαδή δεν είναι κάτι που σε βρίσκει σύμφωνο, μειώσεις προβλέπει και μάλιστα βάζοντας και μια βόμβα στα θεμέλια του ασφαλιστικού που είναι η αξιοπιστία του ή ο λόγος που έχεις να πληρώνεις. Αλλά λέω, αν είναι να ακολουθήσουμε την πορεία την προηγούμενη, δηλαδή να κάνουμε μια πρόταση που να μην μας φαίνεται καλή, μια χαρδουβελική πρόταση, ένα mail χαρδούβελη. Να λέμε δεν μας αρέσει. Καθόλου δεν το θέλουμε. Και μετά να λέμε μακάρι να ίσχυε γιατί αυτά που μας ζητούν χειρότερα. Τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά... Τώρα πια μπαίνουμε στην εποχή του mail Κατρούγκαλου. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε γενικό και παρουσιάσουμε τους προσκεκλημένους μας, θέλω να πάμε σε κάτι καλό. Και το καλό έρχεται από την επίσκεψη της μιας πολύ μεγάλης ηθοποιού, της Vanessa Redgrave, εδώ στην Αθήνα. Και του συγκλονιστικού μηνύματος που έστειλε, που εξέπεμψε από τον Ελαιώνα για την ανθρωπιά των Ελλήνων, για την παγκόσμια εισφορά του ελληνικού πληθυσμού, των πολιτών αυτής της χώρας, στην τεράστια υπόθεση που λέγεται προσφυγικό. Πάμε να το δούμε. The Greek people are showing the world how to be human. Greece can't solve this problem, and yet Greece has given us the most important lesson of all, the lesson of humanity. Now we have to tell our governments, you've got to step in here. The Greeks can't solve all the problems in the world and be left to do it on their own. They can't. Look at your magnificent islands. Yeah. My God. Yeah. My God. Yeah. The islands. Transmitting, transferring, helping, trying to register, bring people out of the sea, doing everything possible. Are your islands rich? I don't think so. No. Greeks are a lesson to us all. Brava, Greece. Μεγάλη φωνή, δυνατή φωνή, φωνή που χρειαζόμαστε, έτσι. Να πούμε και κάτι για την κυρία Ρεγκρίβ. Ναι, ναι. Μέτραγα τις υποψηφιότητες για Όσκαρ, τις έβγαλα 6, ελπίζω να μην έχω χάσει το μέτρημα. Ένα το κέρδισα. Ήταν για μια ταινία για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Η κυρία που βλέπουμε μπροστά μας και που οδεύει να κλείσει στο τέλος του μηνός στα 79 της, δεν έχει ανάγκη κανένα μας. Έχει μια τεράστια καριέρα. Έλεγε ο Τένεσι Ουίλιαμς, μάλλον ο σπουδαιότερος θεατρικός συγγραφέας του προηγούμενου ένα, ότι είναι η σπουδαιότερη εν ζωή ηθοποιός. Δεν έχει ανάγκη κανένα μας.
Έχει πάρει ό,τι βραβείο μπορείτε να σκεφτείτε κινηματογραφικό. Και λεφτά έχει και δόξα έχει και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και φήμη έχει και από όλα. Ό,τι βάλει ο νου σου. Ό,τι βάλει ο νου σου. Αυτή η γιαγιά λοιπόν που είναι κυρία με κάμπα κεφαλαίο έρχεται εδώ και λέει κάτι που πρέπει να έχεις μεγάλη οντότητα για να το πεις. Δεν έρχεται για να προμοτάρει τη μημιντενής που άκουγα κάτι μπουρδες τα απόγευμα. Τι είναι δηλαδή. Μιλάμε για τρίχες τώρα. Έρχεται γιατί στην πορεία της ζωής της έχει αποδείξει μια τεράστια συνέπεια σε κάποια πράγματα και επειδή ξέρει ότι ο δικός της λόγος μετράει. Αυτό που είπε ακόμα και για τους ανθρώπους που διαφωνούν, που στέκονται απέναντι στους πρόσφυγες, που γκρινιάζουν και φωνάζουν τα βράδια εδώ και λένε «δεν τους αντέχουμε». Ακόμα και για αυτούς, ένα μικρό κομματάκι αναγνώρισης πάει. Πάει το «Μπράβο Γκρις», πάει ακόμα και σε αυτούς. Αρκεί να εισακουστεί. Πάμε τώρα. Καλησπέριζουμε την κυρία Ελένη Αυλόνητου, βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ιταφίδα. Καλησπέρα, κυρία Αυλόνητου. Τον κύριο Γιάννη Μοίρα. Καλή χρονιά. Τον κύριο Γιάννη Μοίρα, γραμματέα των Ανεξάρτητων Ελληνών. Καλησπέρα, κύριε Μοίρα. Καλή χρονιά. Τον κύριο Γιάννη Σταματόπουλο, φοροτεχνικό. Καλησπέρα, κύριε Σταματόπουλο. Καλή χρονιά. Τον κύριο Θόδωρο Φορτσάκη, βουλευτή επικρατεία τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σα. Καλή χρονιά. Καλή εκλογή σε εσά την Κυριακή. Έχετε τα δικά σα. Εδώ θα είμαστε. Πέντε και σήμερα. Εδώ θα είμαστε. Ναι, άλλη μόνο. Όπω και την πρώτη γύρω. Να φύγει. Όχι, όχι, τι λε τώρα. 8 η ώρα θα είμαστε στον αέρα με πλούσιο πάνελ με... και άλλα πολλά. Ό,τι προκύψει, ό,τι βγάλει η βραδιά. Θα φορτσάρει ο κύριο Φορτσάκη. Ο κύριο Μιχάλη Κατρίνη, μέλο Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟ. Καλησπέρα σα, κύριε Κατρίνη. Καλή χρονιά και σε εσά. Και ο κύριο Γιάννη Σταθά, πρώην βουλευτής και στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας. Σας βλέπω συνοφιωμένο, κύριε Σταθά. Καλή δεν σας αρέσει το ασφαλιστικό? Καλή χρονιά. Το μνημόνιο δεν μου αρέσει. Που το? Δεν βλέπω, το μνημόνιο που έχει ψηφιστεί από την υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση. Ναι. Που είναι μια ντροπή. Και ναι. Περιμένω το παράλληλο πρόγραμμα, αλλά βλέπω μόνο παράλληλα κοψίματα παντού προς τον κόσμο της εργασίας. Εμένα πάντως άλλο μου έλεγε η κυρία Αυλονίτου, πρώην συνάδελφό σας στο ΣΥΡΙΖΑ και συνοδοιπόρος σας. Και πέρυσι τέτοια εποχή λέγαμε για το Εμίλη Χαρδούβελη που αναφέρθηκε ο, ναι, ο Γιώργος, ο, ναι, οποίος το Εμίλη Χαρδούβελη μπροστά σε αυτό εδώ πέρα φαίνεται ήταν παιχνιδάκι τελικά και αισθανόμαστε και ντροπή που ρίξαμε και την κυβέρνηση δεξιάς. Αυτό μας καταντήσανε. Τι αισθάνεστε, λέει, δεν σας ακούω. Αισθανόμαστε και ντροπή που ρίξαμε την κυβέρνηση δεξιάς για τον Μέγχα Χαρδούβελ και ήρθαν χειρότερα πράγματα. Εντάξει, νόμιζα ότι δεν τα άκουσα καλά, αλλά το είπα. Χαρά τα άκουσα. Α, εντάξει, νόμιζα ότι παράκουσα. Και λέω πάνω δεν θα το είπα, αλλά τελικά το είπατε. Αυτό λέει κοινωνία έξω. Ωραία. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γιατί είναι θείο δώρο. Κυρία Αυλόνη, του πώ μου το είπατε για το ασφαλιστικό που είπαμε στο διάλειμμα. Είναι θείο δώρο για το Σόιμπλε και την παρέα του, για του ανθρώπου που υποκλείφουν. Ένα υποτιθέμενο. Μια υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση να τους περνάει αυτές τις ακροδεξιές πολιτικές. Φυσικά θα τον σιγοντάρουν. Και βλέπω ότι τον σιγοντάρουν κιόλας. Αν είναι πραγματικότητα, πια είναι. Ορίστε. Παρακαλώ. Εγώ. Ναι. Ναι. Είναι πολύ καλύτερο από ό,τι θα περιμέναμε. Μάλιστα. Όταν θα ακούσατε κι εσείς και τα έχετε ακούσει και είστε δημοσιογράφος για ποσοστά, παραδείγματος χάρη, αναπλήρωσης 45-50% και τώρα βλέπουμε ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης, για παράδειγμα, ναι, όσον αφορά τους χαμηλοσυνταξιούχους είναι 80% και φτάνουν μέχρι τα 1.700 ευρώ συντάξεις το 60%. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, άρα, εδώ λέτε... πέρα υπάρχει προκειμένου ένα ψέμα, ας πούμε, όσον αφορά τις συντάξεις για ένα σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή η παρουσίαση αυτού του συστήματος μας δείχνει ότι είναι βιώσιμο, ναι, έτσι, γιατί παίζει ρόλο να μπορούν να το πάρουν και οι επόμενες γενιές. Είναι καταρχήν δικό μας σύστημα αυτό, ξέρετε. Εμείς η δικιά μας πρόταση είναι στα ελληνικά γραμμένο. Εμείς θα το μεταφράσουμε, δεν το πάρουμε μεταφρασμένο. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Πιανού θα περάσει. Από εκεί και πέρα, για να περάσει λοιπόν. Ελληνικά για ξεκάρφωμα. Όχι, όχι. Για να περάσει. Είναι αυτά τα οποία λέει. Έτσι, τα βασικά δεν ισχύουν αυτά που λέει. Εδώ πέρα μιλάει για περικοπές, γιατί μιλάμε ψηφιστή από το καλοκαίρι. Να μιλήσει ο καθένας. Με αυτόν τον τρόπο μιλάτε για τη μετάλλα. Κύριε που πρέπει αυτά, που πρέπει αυτά να είναι μέσα. Εγώ άκουσα τον κύριο Κατσούγκαλο απόψε να λέει δεν θα υπάρξει μείωση της. Λοιπόν, το βασικό λοιπόν είναι ότι μετά από τόσα χρόνια και 45% 11 διαφορετικές μειώσεις που έφεραν μεσοσταθμικά μείωση στη συντάξη 45% περίπου, αυτή τη στιγμή μπαίνει ένα φρένο, δεν θα υπάρχει καμία μείωση ούτε στην κήρυξη, κυρία Σύνταξη, ενώ η πρότασή μας είναι αυτή, ούτε σε επικουρική, γιατί προσέξτε εκείνα για να το καταλάβει ο κόσμος. Αν αφήναμε τα πράγματα όπως έχουν και δεν κάναμε τίποτα. Αυτή τη στιγμή με το νόμο που ήδη υπάρχει του Λοβέρδου Κατρούγκα, όχι του Λοβέρδου Κουτρουμάνη που υπάρχει,
θα υπήρχαν όσο προχωρούσαμε οριζόντιες περικοπές. Έτσι και θα φτάναμε οι νέοι εργαζόμενοι να μην πάρουν ποτέ σύνταξη. Ήδη αυτή τη στιγμή λοιπόν εξασφαλίζουμε. Από 486 μία... πήγαν σε 486. Έχουν γίνει 100 ευρώ έχουν γίνει με την ψήφιση του μνημονίου. Ανωτελεία, παρακαλώ πολύ. Μπορώ να συνεχίσω. Δηλαδή θέλει να μιλάει επάνω. Άλλα ψέματα, άλλο δηλαδή. Διάλειμμα, είναι έξαλλο ο κύριο Σταθμό με την πρόταση. Εντάξει, αυτά είναι ψέματα. Αυτά τα ψέματα. Δηλαδή τα ψέματα θα σταματήσουν. Λοιπόν, σα παρακαλώ, κύριε Παυλόπουλε, έχουν κρυφτεί. Αυτοί θέλουν τη δραχμή και τα μνημόνια και τη φτωχοποίηση τη κοινωνία. Λοιπόν, δεν του βγήκε, σε κανέναν δεν βγήκε. Θέλαν ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αριστερή παρένθεση και περιμέναν το ασφαλιστικό. Είχαν στηθεί στη γωνία. Με το ασφαλιστικό για να μπορέσει να υπάρχουν μειώσεις, περικοπές στις συντάξεις και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Θα επιστρατεύσουμε κάθε συμμαχία. Ήδη έχουμε βάλει μπρος και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Ευρωκοινοβουλίου. Ακόμα και ο κύριος Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει εμπλακεί γιατί είναι εθνικό θέμα αυτό. Αφορά το κοινωνικό κράτος της Ευρώπης. Και καλούμε τα κόμματα τα οποία είναι υπεύθυνα που φτάσαν το σύστημα ως εδώ έτοιμο να καταρρεύσει. Αφού δεν προσφέρανε μέχρι τώρα καμία πρόταση, υπάρχει χρόνος για βελτιώσεις. Αν νομίζουν ότι έχουν κάποια πρόταση που μπορεί να συνεισφέρει και να είναι θετική, να την ακούσουν. Διάλειμμα και να επιστρέφουμε. Διάλειμμα. Επιστρέφουμε. 2-11-18-610 το τηλέφωνο επικοινωνίας για τις δικές σας παρεμβάσεις στις 11:10. Το email της εκπομπής. Παρεμβάσεις at blueskytv.gr. Να πούμε, ότι ούτως ή άλλως το θέμα προκαλεί και φόρτιση και αντιπαθέσεις και τα λοιπά. Δεν χρειαζόμαστε και λάδι στη φωτιά. Α, μπράβο. Πάμε να βγάλουμε μια άκρη, παιδιά, να συζητήσουμε, να αντιπαρατεθούμε πολιτικά. Πάμε να βγάλουμε μια άκρη. Η κυρία Αυδονίτου είχε το λόγο, κύριε Σταματόπουλε, θα κάνετε ερώτηση, θα κάνετε παρατήρηση. Όχι να ολοκληρώσει. Ορίστε, κύριε Αυδονίτου. Λοιπόν, τρία ζητήματα. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία μείωση στην πρόταση αυτή για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις, τις υφιστάμενες. Κάνει το σύστημα βιώσιμο στο δίνεκες. Μάλιστα. Απονέμει δικαιοσύνη στο σύστημα. Ότι το κάνει. Ναι, απονέμει μάλιστα δικαιοσύνη στο σύστημα, αρκεί να σας πω ότι στο ΙΚΑ αυτή τη στιγμή υπάρχουν 930 τρόποι διαφορετικοί για παροχές που δίνει. Μάλιστα. Άρα όλο αυτό που είχε αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια με πελατειακές σχέσεις, με τέλος πάντων διαφορετικούς τρόπους απονομής συντάξεων, αυτή τη στιγμή εξορθολογίζεται το σύστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει η ρήτρα ανάπτυξης, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Μιλάμε για μια εθνική σύνταξη που την παίρνουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στα 384 ευρώ και από εκεί και πάνω χτίζεται η ανταποδοτική. Η ανταποδοτική σύνταξη ανάλογα με τα χρόνια και τις εισφορές των εργαζομένων. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό γιατί παραμένει σταθερό και εφόσον θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη, κάθε φορά που η χώρα θα αυξάνει το εισόδημά της, άρα θα αυξάνει και την εθνική σύνταξη με αποτέλεσμα να ανεβαίνει, να αυξάνονται οι συντάξεις. Μακάρι να από σε ναι, αυτό, μακάρι. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Μακάρι. Αν είχαμε παραμείνει, σας είπα πως ήταν, θα μειωνόντουσαν οι συντάξεις και κάποια στιγμή δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε. Ναι. Το ποσοστά αναπλήρωσης, παρόλο που λέγανε ποσοστά αναπλήρωσης χαμηλά αυτή τη στιγμή, θα πάρουν και αύξηση κάτι λίγο περισσότερο οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Θα είναι γύρω στο 80% η αναπλήρωση και εκεί δείχνουμε πόσο αναδιανεμητικό και αλληλέγγυο είναι το σύστημα. Μισό λεπτό. Και το τελευταίο είναι ότι οι εισφορές, ναι, οι εισφορές πλέον γίνονται. Προσέξτε. Για τους ελεύθερους, να πω και αυτό, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, γιατρούς, αυτές οι εισφορές που μέχρι τώρα υπήρχαν κλίμακες, που άλλος, αντί να έχουμε ασφαλισμένους, είχαμε να οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα δίδονται με τα εισοδήματά τους. Θα υπάρχει δηλαδή η εισφορά που θα δίνουν, που θα είναι ανάλογη με τα εισοδήματα. Άλλο τελεία, παρακαλώ. Πάρα πολύ θετικό. Ορίστε, κύριε Σταματόπουλο, για να πάω στον κύριο Φορτζάκη. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εάν υπολογίσετε τη φορολογία του, την εισφορά αλληλεγγύης και το 20% που λέτε, σημαίνει ότι σε κάθε κατοστάρικο 80%. Το 50-55% όχι, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έχει 26% φορολόγηση. Έχει από 4-8% εισφορά αλληλεγγύης και 20% εισφορά στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά μας κάνει ένα σύνολο από 50-54%. 26 προκράτησε. Προκράτησε φόρο. Όχι. Είναι από το 1 ευρώ στον ελεύθερο επαγγελματία. Μιλάμε στο διάστημα 4 χρόνων, μου λέτε τώρα. Όχι, αυτό πρέπει να το πείτε. Είναι απλωμένα μέσα στο χρόνο. Ναι, σημασία έχει στο κάθε κατοστάρικο τα 50 θα τα παίρνει εφορία. Θέλω να μου πείτε ποιος θα κόβει. Δεν ξέρω πώς το βγάζετε αυτό. Εγώ δεν το έβγαλα. Εντάξει.
Ναι, ποιο θα κόβει αποδείξει από εκεί πέρα. Ένα επαγγελματία του χώρου. Κοιτάξτε, 26% δεν είναι η εφορία του. Δεν το βγάζει ως κομματικό. Ακούω για μειώσει συντάξεων που μιλάει η αντιπολίτευση 20 και 30% που δεν τεκμέρεται από πουθενά αυτό το πράγμα. Ναι. Με καμία απόδειξη. Εντάξει. Εγώ ξέρω, οι υφιστάμενες συντάξεις, το διάβασα. Μα δεν μιλάω για τη σύνταξη, ναι. Μιλάω τι θα μένει στην τσέπη του ελεύθερου επαγγελματία. Είναι 26% η εφορία του. Είναι η εισφορά του αλληλεγγύη. Είναι 20% που θα παίρνει ο ΑΕ. Κοιτάξτε, τι μένει στον ίδιο. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αυτό είναι απλωμένο μέσα στα επόμενα χρόνια. Θα το δούμε στην πράξη. Και πάμε σε ανάπτυξη. Όχι, παίζει ρόλο αυτό. Γιατί καθώς αναπτύσσεται το εθνικό σπίτι, θα αναπτύσσεται. Όχι, κάνουμε ένα διάλογο. Κύριε Σταθμά, πώς θα γίνει τώρα. Με συγχωρείτε πολύ. Γιατί είστε εκνευρισμένος έτσι απόψε. Θα μοιράσω το λόγο σε όλους σας. Μα ένα λεπτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Φορτσάκη. Δεν μπορεί να ακούμε όμως να λέγονται ψέματα πάνω στο τραπέζι και να μην τα λέει. Θα λέει ο καθένας το επιχείρημά του. Δεν επιχείρημα, δεν μιλάμε για ψέματα. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν ξεφύγει τελείως. Σε ποιο θέμα έχουν ξεφύγει, δεν καταλαβαίνω. Σε όλο εδώ πέρα μία, εδώ έχουν ψηφίσει από το καλοκαίρι 1,8 δις. Ναι. Ήδη υπέγραψε ο Γαϊκάλης μείωση των μικρών των συντάξεων που μειωθήκαν κατά 100 ευρώ. Ναι. Ήδη εδώ πέρα θα υπάρξουν κι άλλες μειώσεις και λέει εδώ πέρα ψέματα στον κόσμο ότι θα υπάρξουν μειώσεις. Και εδώ πέρα κάθεσαι εσύ και την κοιτάς σαν δημοσιογράφος. Και την κοιτάμε όλοι και λέει τα αυτά που λέει. Και πώς θα ενημερωθεί ο κόσμος δηλαδή. Αυτή είναι η δημόσια τηλεόραση τώρα, αυτή είναι η τηλεόραση που θέλουμε να έχουμε. Θα ενημερωθεί. Λέει ψέματα στον κόσμο. Ευχαριστώ για την κριτική στην εξηγήση. Είμαι πραγματικά με κριτική. Γι' αυτό όλοι είστε άλλωστε εδώ, γιατί προστατεύονται και οι άνθρωποι. Δηλαδή πώς θα τους προστατεύσετε δηλαδή κι άλλο. Πώς θα τους προστατεύσετε. Πάντως δεν την έχω καλέσει για να τη χαστουκίσω. Αν μου το επιτρέπετε δηλαδή. Δεν βγαίνουμε εδώ. Ούτε δεν είμαι κανένα. Με συγχωρείτε πολύ. Με συγχωρείτε πολύ. Με τα ψέματά σα, με τα ψέματά σα, με τα ψέματά σα και τον φάκι σα θα κρυθείτε κι εσεί. Εσείς θέλετε την γραφή και τα πνευμόνια. Όχι. Για τους αγρότες. Κυρία Βλονίκη, σας παρακαλώ, θα με αφήσετε όμως. Για τους αγρότες διπλασίασε τις εισφορές, γιατί προηγούμαστε από την οικογένεια. Διπλασίασε λοιπόν τις εισφορές που θα πληρώνουν, γιατί πληρώνει και η μάνα μου και ο πατέρας μου οι αγρότες. Βλέπεις από εκεί προερχόμαστε, μεργάτες και αγρότες. Δεν προερχόμαστε από αστική τάξη και έχουμε και μια πορεία. Οι αγρότες δεν θα παίρνουν. Θα μου δώσετε όμως τον λόγο να απαντήσω σε αυτά τα ψέματα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή διπλασιάζεται λοιπόν οι εισφορές και τριπλασιάζεται από 7% πήγε 20%. Αυτό έχει ψηφιστεί. Ναι. Λοιπόν, και άμα όποιο λέει ψέματα, θα βγει μέσα. Προκαλώ στου θεατέ. Όποιο έχει πρόσβαση. Με τον υπάρχοντα νόμο οι αγρότες το 2026 δεν θα παίρναν καθόλου σύνταξη, γιατί με τον νόμο που έχει ψηφιστεί από το 1993 και τι μειώσει των συντάξεων ήδη είναι πολύ χαμηλέ και θα σταμάταγαν το 2026 θα παίρναν καθόλου σύνταξη. Τώρα βάζουμε τον ΟΓΑ μέσα στην κοινωνική ασφάλιση. Άρα οι αγρότες θα παίρνουν σύνταξη. Ο κύριο. Θα με αφήσετε να κάνω τη δουλειά μου απόψε, τι θα γίνει, παιδιά, ή να το σφυρίξουμε. Με συγχωρείτε πολύ που μιλάω έτσι. Να το σφυρίξω. Θέλω να με αφήνετε να μοιράζω το λόγο. Εάν δεν μου αναγνωρίζετε τουλάχιστον αυτό το δικαίωμα απόψε και θέλετε να τελειώσετε, να λύσετε τους λογαριασμούς σας παλιούς εσωκομματικούς, να τους δείσετε. Για εμάς ο αγώνας είναι εθνικό απελευθερωτικό. Δεν είναι καθόλου εσωκομματικός. Κύριε Παυλόπουλο, το ψάχνω. Το σέβομαι τον αγώνα, Γιάννη μου. Αλλά δεν γίνεται να μην πω. Ρίξανε την κυβέρνηση τη δεξιά και να μην περάσει αυτά τα μέτρα. Και τα φρόνια τα περάνε αυτοί. Μάλιστα. Ωραία. Τελειώσει τα παραμύθια. Θα ξεπουλάνε τη χώρα, ξεπουλήσαν τον Αστέρα, ξεπουλάνε τα αεροδρόμια, ξεπουλάνε τα πάντα. Ο αγώνας είναι εθνικό απελευθερωτικό. Δεν είναι θέμα μόνο αυτό που λέτε. Και δεν είναι εσωκομματικό. Ή θα τραμποκίζουν εδώ πέρα κάποιοι. Δεν τραμποκίζει κανείς, κυρία. Εντάξει, δεν μου αρέσει να χτυπάνε το χέρι πάνω στο τραπέζι. Είχαμε με πολιτικά επιχειρήματα να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Αν δεν το περίμενα, θα είναι τόσο δύσκολη βραδιά απόψε. Ορίστε, κύριε Φορτσάκη. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσω από μια διαπίστωση για να κατέβουν και οι τόνοι. Λέει και κάτι άλλο πάνω η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λέει, μιλάει η αντιπολίτευση. Και επικαλείται, για παράδειγμα, το νόμο Λοβέρδου Κουτσουμάνη και ούτω καθεξής. Και το διαβάζω, γιατί είναι σημείωμα κυβερνητικό και άρα το επικαλούμε. Έτσι ώστε να το διαψεύσετε ή να το αντιπαρατεθείτε με τα δικά σας επιχειρήματα. Και λέει, ρε παιδιά, μα αυτό που λέει και υποστηρίζει ο Λοβέρδος Κουτσουμάνης και ούτω καθεξής, αφενός δεν άρχισε ποτέ να εφαρμόζεται, διότι ήρθαν οι μειώσεις της μνημονιακής κρίσης. Και αφετέρου, ακόμη και αν εφαρμοστεί, με την πρόταση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, προβλέπονται υψηλότερες συντάξεις. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από μια διαπίστωση, για να πέσουν λίγο και οι τόνοι της συζήτησης. Παρακαλώ. Γιατί δεν ωφελεί τώρα να έχουμε μια αντιπαράθεση συναισθηματικά φορτισμένη. Παρακαλώ. Για ένα θέμα το οποίο καίει τόσο πολύ κόσμο. Και μας καίει όλους, γιατί κάποια μέρα όλοι θα γίνουμε συνταξιούχοι. Παρακαλώ. Έχουμε εδώ μια κατάσταση, η οποία είναι μια κατάσταση μεγάλης ανομαλίας. Έχουμε δηλαδή διαμορφώσει
επί πάρα πολλά χρόνια ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί πλέον να αντέξει. Έχουν γίνει ρυθμίσεις οι οποίες έχουν παρακολουθεί. Άρα είχε πρόβλημα το μαγαζί. Μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το αναγνωρίζουμε τουλάχιστον. Βεβαίως. Εγώ το αναγνωρίζω. Εγώ μιλάω... Είχε πρόβλημα το μαγαζί, τεράστιο. Επιτρέψτε μου, κύριε Παυλόπουλο, να ολοκληρώσω. Είχε ένα τεράστιο πρόβλημα το μαγαζί και δεν μπορεί πλέον να επιβιώσει έτσι. Είναι λοιπόν μια διαπίστωση την οποία πρέπει να την παραδεχτούμε όλοι, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν γίνει ρυθμίσεις, οι οποίες ήταν ρυθμίσεις που έγιναν επί πολλά χρόνια με κίνητρο κυρίως το λαϊκισμό. Εδώθηκαν συντάξεις σε ηλικίες. Μειώσεις κάνατε εσείς, κύριε Βουφουζάκη. Έγιναν μειώσεις. Κάνατε μειώσεις. Βεβαίως έγιναν μειώσεις. Η 13η και 14η σύλλαξη επί ποια. Μα δεν υπάρχει αμφιβολία, τα ξέρουμε ότι έγινε, το ξέρουμε. Έγιναν μειώσεις, σημαντικές περικοπές κλπ. Έγιναν αν ήταν μειώσεις, όλα σωστά ή όχι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ λέω τώρα, εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα, δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε ότι το σύστημα δεν είναι πλέον βιώσιμο. Εδώ λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και πρέπει να την, καταρχήν να την εξορθολογήσουμε. Ναι. Αυτά που είπε η κυρία Βρονίτου είναι σωστά. Έχουμε πάρα πολλές τύπους συντάξεων, διαφορετικές καταστάσεις για κάθε σύνταξη, μάλιστα, διαφορετικά ποσά. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει αυτό το πράγμα να λειτουργεί έτσι. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι πρέπει να μπει μια τάξη. Τώρα, αυτή η τάξη πρέπει να μπει σε τρόπο ώστε τουλάχιστον τα χαμηλότερα εισοδήματα να μην θυγούν. Διότι έχουν φτάσει οι συνταξιούχοι, οι χαμηλοί συνταξιούχοι, σε ένα σημείο κάτω από το οποίο δεν μπορούν να πέσουν άλλο, διότι διαφορετικά δεν μπορούν να επιβιώσουν. Είναι πολύ απλό. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε τώρα να βρούμε τρόπο να κρατήσουμε τις συντάξεις αυτές στο επίπεδο που πρέπει και ενδεχομένως να τις αυξήσουμε και να περικόψουμε άλλες συντάξεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες. Και οι για παράδειγμα, υπάρχει πρόταση Λεβέντη. Υπάρχουν προτάσεις. Που λέει ότι πάνω από. 1500 το πάνω από 1500. Είναι λογικό. Είναι λογικό να υπάρξουν μειώσεις στις πιο ψηλές. Υπάρχει αυτή η πρόταση. Ναι. Αν μου επιτρέπετε, και εγώ όντως θα επιθυμούσα από όλους να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα για να καταλάβουν και οι άνθρωποι. Υπάρχει νέο πλαφόν. Είναι χαμηλότερο του προηγουμένου. Σωστό. Σωστό. Έτσι. Δηλαδή, οι δύο μεγάλες συντάξεις που μπορεί να έπαιρνε κάποιος είχαν ένα πλαφόν στα 2.700 και πάει στα 2.300. Αν παίρνεις περισσότερες συντάξεις, υπήρχε μεγαλύτερο πλαφόν και πάει. Ήταν 3.600 και πάει να βγαίνει στα 3. Έτσι, ναι. Άρα θέλω να πω το εξής και αυτό καλεί την πίστη. Προφανώς και υπάρχουν περικοπές εκεί που είναι πολύ υψηλές οι συντάξεις. Δεν ξέρω αυτό όμως αν είναι δίκαιο. Κοιτάξτε, είναι κάτι που γίνεται από ανάγκη. Είναι προφανώς. Κάτι που γίνεται από ανάγκη. Είναι σαφές. Δεν είναι όμως κάτι που γίνεται. Πώς να πω, δεν είναι αποκατάσταση μιας δικαιοσύνης. Όχι, δεν είναι. Δεν και, είναι. Αλλά είναι και, λιγότερο άδικο το ερώτημα, από το να κοπούν οι συντάξεις αυτών που δεν έχουν ζήσει. Κύριε Φορτσάκη, υπάρχουν συντάξεις που δεν μπορούν να κοπούν. Αυτό είναι σωστό. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει. Είναι τόσο χαμηλά ο πύχης. Μα ήμουν σαφής των συντάξεων. Ξέρετε όμως τι συμβαίνει. Και εγώ θα ήθελα να το βάλω ως ένα ζήτημα που θα ήθελα να το κουβεντιάσετε. Επειδή μιλάμε όλοι για ένα πνεύμα δικαιοσύνης και στο παρελθόν τέτοια επιχειρήματα ακούγαμε. Αυτή η περικοπή θα δώσει κίνητρα στον Άκη Παυλόπουλο να πληρώνει εισφορές. Κοιτάξτε, όχι. Μόλις ή θα οθήσει τον κόσμο σε μια λογική υπό το τραπέζι συναλλαγής. Μαύρης διαπραγμάτευσης. Είναι προφανές ότι θα υπάρξει κίνητρο για μαύρη διαπραγμάτευση. Πάντως, κοιτάξτε, πρέπει να πούμε το εξής, ότι η μεγάλη συζήτηση που γίνεται είναι αν μπορούν τα ταμεία να επιβιώσουν μόνα τους ή αν χρειάζονται βοήθεια από τον προϋπολογισμό. Εγώ προσωπικά. Υπάρχει μιλά... ερώτημα τέτοιο. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά ακριβώς. Υπάρχει προσωπικά... περίπτωση με το 1/3 των ανθρώπων άνεργους. Εγώ να μην χρειάζεται βοήθεια. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί βοήθεια και από τον προϋπολογισμό. Δεν είναι δυνατόν αυτή την ώρα να γίνει διαφορετικά. Αυτό είναι λοιπόν κάτι σαφές. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το κόμμα σας πιστεύει διαφορετικά. Κοιτάξτε, εγώ σας λέω τώρα τη δική μου γνώμη. Δεν έχω σε ποτέ πάνω μου. Δεν είμαι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία απλά πιστεύει ότι αν απομακρυνθεί το κράτος από το να στηρίξει την κοινωνική ασφάλεια. Θα ήταν καλύτερα να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτή την ώρα δεν γίνεται. Πρέπει να βοηθηθεί ο κόσμος, διότι οι φόροι πρέπει να χρησιμεύσουν σε κάτι το οποίο. Το να έχουμε ισορροπημένους λογαριασμούς και τον κόσμο να πεθαίνει στην πείνα δεν είναι λύση. Πρέπει λοιπόν να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να επιβιώσουν. Εγώ προσωπικά νομίζω, ακούστε κύριε Παυλόπουλε, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο λαϊκισμός παρέλκει. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε τα μεγάλα θέματα, όπως είναι το ασφαλιστικό, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι το φορολογικό, να έχουν μια βάση συνένεσης. Δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα. Εγώ έχω πολλές διαφωνίες με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θα είχα μια διαφορετική προσέγγιση. Όμως δεν είναι τρόπος το να λέμε σε όλα όχι χωρίς να έχουμε μια πρόταση επικοδομητική. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή που η χώρα κινδυνεύει πάλι να καταρρεύσει, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο συνεννόησης.
και πιστεύω ότι μερικές βασικές αρχές πρέπει να τις συμφωνήσουμε. Μία βασική αρχή είναι ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τις συντάξεις να πέσουν κάτω από ένα επίπεδο. Διότι ο κόσμος, όπως το είπα και πριν, πρέπει να επιβιώσει. Τελεία και παύλα. Αυτό δεν το συζητάμε. Λέμε τώρα ότι για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, είναι ανάγκη ορισμένες συντάξεις υψηλές, παρότι άδικα θα περικοπούν, διότι σε ένα βαθμό είναι και ανταποδοτικές. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά αυτή την ώρα, μέχρι το σύστημα να μπορέσει να ισορροπήσει. Ένας στους τρεις Έλληνες είναι συνταξιούχος, όπως ξέρετε. Και ένας στους τρεις Έλληνες δεν εργάζεται και εργάζεται μόνο ένας στους τρεις. Δεν μπορεί ο ένας στους τρεις να τους κρατήσει τους άλλους δύο. Την οποία υιοθετείται μερικώς, είναι προφανές. Αναφέρεται και στην κατώτατη σύνταξη. Την κατώτατη. Βάζει και κατώτατο πλαφόν. Βάζει κατώτατο πλαφόν. Δεν, όχι, δεν πειράζει μόνο τις πολύ υψηλές. Αναφέρεται και στις κατώτατες. Και βάζει το πλαφόν στο μισό από το πλαφόν που προτείνει το ζήτημα που προκύπτει είναι πού θα βρούμε τα χρήματα για να τις κρατήσουμε. Λεβέντες της Τρόικας θα αποφασίσουν τι θα έρθει στο τέλος. Αυτό, και τώρα τα υπόλοιπα τα οποία λέμε είναι να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είναι να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και είναι δηλαδή κρίμα να λέμε στον κόσμο θα κάνουν προτάσεις η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Τους έχουν γραμμένους στα παλαιά τους υποδήματα η Τρόικα και αυτό συμβάλλουν στο τέλος. Όπως είναι μέχρι τώρα. Αυτό έχει μέχρι τώρα. Λοιπόν, αυτό έχει συμβεί μέχρι τώρα. Είναι αυτή τη στιγμή συντελείται ένα ξεπούλημα όχι μόνο της χώρας αλλά και του ελληνικού λαού. Αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν σε αυτό το ξεπούλημα πρέπει ο ελληνικός λαός να τους καταδικάσει άμεσα. Δεν πρέπει να περιμένει τίποτα. Ακούστε, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μου αρέσει να ακούω τα ξεπούλημα. Αυτό πρέπει να γίνει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καλά, αυτό που λέει τώρα ο κύριος Σταθάς στα 6 χρόνια του μνημονίου, το έχουμε γνωστεί. Δεν είναι. Ναι, αλλά ξέρετε όμως, κύριε Παυλόπουλε, σε αυτό πρόσφατα το κατήγγειλε και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ότι ήθελαν οι δανειστές. Ορίστε, κύριε Μοίρα, παρακαλώ. Θα υποβάλλετε ένα ερώτημα ή να κάνω μια τοποθέτηση απευθείας. Όχι, θέλω να ακούσω το αρχικό σας σχόλιο. Αν θεωρείτε δηλαδή ότι η πρόταση αυτή είναι συνεπής πρώτον προς τις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης και δεύτερον, αν δίνει απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα του ασφαλιστικού. Αν δίνει προοπτική, αν δίνει σιγουριά στους συνταξιούχους. Ακούστε, καταρχήν, όλοι μας πιστεύω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι μέχρι να έρθει ο νόμος στη Βουλή και να ψηφιστεί μεσολαβεί περίπου ένας μήνας και σε αυτό το μήνα πρόκειται να υπάρξουν πάρα πολλές ζυμώσεις και διαβουλεύσεις. Είναι στον αέρα. Σωστό. Τόσο συνομιλώντας με τους εξωτερικούς μας συνομιλητές, δανειστές, εταίρους, θεσμούς, όπως θέλει να τους κατονομάσει κανείς, αλλά και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό ή τοπίο, που εκεί πιστεύω ότι μολονότι η αρχική τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών είχε κάποια έτσι μορφή άρνησης, αρνητισμού θα έλεγα, ότι εκεί υπάρχει, θα σας πω, εκεί υπάρχει έδαφος, αν όχι για συνένεση, αν μη τι άλλο για μια συνεννόηση και βεβαίως θέλω να χαιρετήσω τη στάση την απόψηνή του κύριου Φορτσάκη, ο οποίος άνθρωπος δεν έρχεται εδώ για να συμπολιτευθεί, αλλά ένα θέμα το οποίο αποτελεί ένα μείζον εθνικής τάξης και σημασίας ζήτημα, όπως είναι οι συντάξεις και η κοινωνική ασφάλιση, προσέρχεται στο διάλογο με μία τέλος πάντων συστολή και μία διάθεση για ανταλλαγή απόψεων. Τώρα, θα πρέπει να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι το ασφαλιστικό δεν είναι μονάχα οι συντάξεις οι οποίες καταβάλλονται σήμερα. Το ασφαλιστικό είναι μία σύνθεση παράπλευρων μείζονος σημασίας ζητημάτων, όπως είναι το θέμα της ανεργίας, παύλα απασχόληση, απασχόληση, παύλα ανεργίας, όπως θέλετε πείτε το. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή σε μια χώρα ανέργων να καταστεί ποτέ βιώσιμο ένα ασφαλιστικό σύστημα. Εκεί θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια θαυμάσια πρόοδος ως προς την τόνωση της απασχόλησης. Πάντως, έχουν αρχίσει ήδη να διαφαίνονται τα πρώτα δείγματα κάποιων βημάτων προς τα εμπρός. Δεν είναι μόνο τα στοιχεία της Εργάνη που μιλάνε για 100,000 νέες θέσεις εργασίας. Ναι. Είναι τέλος πάντων μια προοπτική η οποία διανοίγεται από το χειμώνα και μετά για νέες κινήσεις, νέες επενδύσεις, μια νέα κινητικότητα στο θέμα της οικονομίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το δημογραφικό, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε εδώ, είναι ένα απέραντο ζήτημα. Αυτό είναι εθνικής σημασίας ζήτημα. Μια χώρα γερασμένη. Ναι, συγγνώμη που σε κρούβω και θέλω να το πω. Είναι συναυτή. Ξέρεις πώς είναι οι άνθρωποι. Ίσως και λόγω, ας πούμε,
Έχουμε την ευκαιρία να το πω απλά. Ναι. Πώς είναι οι άνθρωποι, έρχονται και μιλάνε στη λογική. Ρε παιδιά, να παντρευτώ. Ναι, ναι. Το εννοώ δηλαδή, είναι σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο. Έρχεται να σου βουλευτεί ένα μεγαλύτερο. Να κάνουν παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο το οποίο είπα και έχει να κάνει με τους συνομιλητές μας έξω. Εκεί θα πρέπει η κυβέρνηση να βρει οποιαδήποτε αποθέματα διαθέτει ή μπορεί να διαθέσει διαπραγματευτικής πειθούς για να καταστήσει απολύτως σαφές το εξής. Λένε οι εταίροι μας ότι είναι εφεσιακό μέτρο η αύξηση των εισφορών. Μα εξίσου ηφαισιακό μέτρο είναι και η περαιτέρω περιστολή των συντάξεων. Σωστό. Για ποιο λόγο? Διότι αποδυναμώνεται η οικονομική δυνατότητα του μέσου νοικοκυριού. Άρα πρέπει να δέχεται νέο πλήγμα η αγορά. Νέα ηφαισιακή βουτιά και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, πολύ βασικό. Με τα σημερινά δεδομένα, ο Έλληνας συνταξιούχος αποτελεί τον πυλώνα, το στυλοβάτι για την ευρύτερη οικογένεια. Στηρίζει τα άνεργα παιδιά του, στηρίζει τα άνεργα εγγόνια του, τσοντάρει καθημερινά πληρώνοντας το αγγλικά ή τα φροντιστήρια του εγγονιού κτλ. Οπότε θα αποτελέσει οποιαδήποτε απόφαση για μείωση ένα ακόμα πλήγμα για τη μέση ελληνική οικογένεια. Ναι, αλλά από την άλλη, τώρα οι επιχειρήσεις περιμένεις να σου δώσουν πρόθεση στις δουλειές. Θα σας πω. Και οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται εξαιρετικά. Ναι, έχετε δίκιο. Και άκουσα με πολύ προσοχή τα όσα ορθώς. Και μιλάω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους εσωτερικούς μας συνομιλητές, εκεί χθες ένιωσα μία απογοήτευση. Ένιωσα μία απογοήτευση διότι συγκεκριμένα σε αυτό το θέμα το ασφαλιστικό θα περίμενα ένα διαφορετικό πλαίσιο διάθεσης για ανταλλαγή απόψεων και τέλος πάντων μία σύγκληση. Γιατί? Μία σύγκληση. Γιατί θα σας πω το γιατί. Εσείς προκειμένου γιατί ακούστε κύριε Παυλόπουλε, τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Και κάτι ακόμη, κύριε. Τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Σε προεκλογικό χρόνο, σε δύο προεκλογικού χρόνου, είπατε πάρα πολλά. Τα τελευταία. Πρώτα απ' όλα. Και πομπόδι. Τώρα ανοίγεται ένα νέο θέμα συζήτησης. Άλλο οι εκλογές του Σεπτεμβρίου και άλλο του Ιανουαρίου. Έγιναν με διαφορετικούς όρους, διαφορετικά δεδομένα, διαφορετικές πλατφόρμες και ούτω καθεξής. Αλλά θα περίμενα να δω μια διαφορετική διάθεση για συνεννόηση από τη Μίζωνα και την Ελλάσσον αντιπολίτευση, διότι πρώτα απ' όλα οι συντάξεις των πατεράδων και των παππούδων μας είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλα τα κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου. Δεν υπάρχει εκεί έδαφος για αντιπαράθεση ή για αντεγκλήση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες δεν έδειξαν διάθεση αντιπαράθεσης σε οποιαδήποτε προσπάθεια για ρύθμιση ή μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, απλά και μόνο διότι τα τελευταία 5 με 6 χρόνια δεν είχαμε μία απόπειρα ή μία προσπάθεια ή μία σκέψη για συνολική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Υπήρχαν μόνο περικοπές, σύμφωνα με το πνεύμα το οποίο επέβαλαν τα μνημόνια. Τελειώνω, κύριε Παυλόπουλε. Επίσης, τα δύο. Κρατήστε επιχειρήματα. Ένα τελευταίο και κλείνω. Επίσης. Θα περίμενα συγκεκριμένα. Εσείς και ο κ. Θανάσης θα έχετε τη μερίδα του λέοντος αμέσως μετά. Θα περίμενα συγκεκριμένα από Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία να δείξουν μια διαφορετική διάθεση υπό ποια έννοια. Παλιά πήγαινε ο Σιούφας να φτιάξει, να πειράξει, να μεταρρυθμίσει το ασφαλιστικό απέναντι το ΠΑΣΟΚ. Πήγαινε ο Γιαννίτσης να κάνει κάποια πράγματα τα οποία αναλογιστικά θα έβγαιναν κατά τρόπο θετικό. Απέναντι η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΚΚΕ. Οποιαδήποτε λοιπόν επιχείρηση διάσωσης του ασφαλιστικού είχε πάει να γίνει, το ένα κόμμα υπονόμευε το άλλο και συνεχώς αντιπαρατίθονταν. Όταν έχεις τα δύσκολα μπροστά σου, πώς δεν θέλω να βάλω το μαχαίρι βαθιά στην πληγή και να μιλήσω για το μεγάλο πλιάτσικο στα ασφαλιστικά ταμεία με το χρηματιστήριο, με τα δομημένα ομόλογα, για το PSI. Μα και σήμερα η υπεριουσία δεν είναι αντικείμενο σωστής εκμεταλλεύσης και σήμερα υπάρχουν κτίρια των ασφαλιστικών ταμείων. Τα αποθεματικά λέτε υπεριουσία. Καταλήγουμε να πάρτε το κτίριο της Σοκράτους. Υπεριουσία.
περιουσία του. Δεν, δεν έχει γίνει η εκμετάλλευση που πρέπει. Είναι εγκαταλειμμένη η περιουσία. Κύριε Φορτσάκη, αυτή τη στιγμή συντελείται για πρώτη φορά μια ουσιαστική προσπάθεια για ενοποίηση όχι μόνο των ταμείων, αλλά και τη ακίνητη περιουσία. Τη ακίνητη περιουσία που διδούν τα ταμεία και αξιοποίησή του με σκοπό την ενίσχυση του συστήματος. Επομένως, εάν γίνονται κάποια πράγματα τα οποία είναι προς μια θετική κατεύθυνση, ούτε να τα απαξιώνουμε. Θα φύγετε για να μιλήσετε περισσότερο από λοιπόν, αυτό το μέρος. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε με τον κύριο Κατίνη και τον κύριο Σταθά. Επιστρέφουμε. Πάμε, στον, πάμε παρακαλώ πολύ στον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Ορίστε, κύριε Κατρίνη, παρακαλώ. Κύριε Παυλόπουλε, καταρχάς πρέπει να συμφωνήσουμε όλο το ασφαλιστικό. Πάντα ήταν και είναι βεβαίως ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και πρέπει να υπάρχει μια διάθεση συζήτηση και συνένεση. Και το λέμε αυτό γιατί και στην πρόσφατη μεταρρύθμιση του 2010, στο νόμο 3863, θέλω απλώς να θυμίσω, χωρίς να κάνω παρελθοντολογία. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν έξω από τη Βουλή καταγγέλλοντας και φώναζε. Όχι φώναζε, ζητούσε να γίνει δημοψήφισμα για να καταγγελθεί το ασφαλιστικό, το οποίο, κύριε Μοίρα, ενοποίησε από τα 250 ταμεία και τα έφτασε στα 5 μεγάλα, επειδή είπατε ότι για πρώτη φορά γίνεται ενοποίηση των ταμείων, το οποίο για πρώτη φορά προέβλεπε κατώτατη σύνταξη, το οποίο για πρώτη φορά προέβλεπε αναλογικότητα των συντάξεων. Εντάξει? Και βεβαίως θέλω να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία τότε όχι μόνο δεν στήριξε, αλλά καταψήφισε το νομοσχέδιο αυτό με τις γνωστές καταγγελίες, όντας τότε αντιπολίτευση και ζώντας στον αστερισμό των Ζαπίων. Δεύτερον, όπως σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία, έτσι και τώρα θα δούμε να υπάρχει μια επικοινωνική καταιγίδα και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό που στο τέλος μετράει και θα μείνει είναι όταν ψηφιστεί η τελική πρόταση που θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή, οι πολίτες θα νιώσουν και θα καταλάβουν ποιος έλεγε αλήθεια, ποιος είχε δίκιο και τελικά αν το ασφαλιστικό συνεπάγεται, κύριε Παυλόπουλε, κάποιες μειώσεις μικρότερες ή μεγαλύτερες ή αν όπως ακούστηκε σήμερα από τα χείλη του κυβερνητικού, από το κυβερνητικό non-paper και από χείλη εκπροσώπων της κυβέρνησης, ότι όχι μόνο θα έχουμε μειώσεις, αλλά θα έχουμε και αυξήσεις. Άρα, προφανώς είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη που φαντάζομαι ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα αισθάνεται πολύ περήφανη και πολύ πρόθυμη και έτοιμη να την υποστηρίξει και μόνη της στη Βουλή, αν ισχύουν όσα λένε. Όμως δεν λένε για ποιο λόγο καταργούν το ΕΚΑΣ, για ποιο λόγο δεν υπάρχει μεταβατικότητα στις μειώσεις των συντάξεων. Δεν μιλάνε βεβαίως για ποιο λόγο τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, την οποία κατήγγυραν όλα αυτά τα χρόνια, απλώς τη μετονομάζουν σε ρήτρα βιωσιμότητας. Δεν λένε για τη μη αναλογικότητα των συντάξεων και των περικοπών με τον διαχωρισμό των συνταξίουχων μέχρι 31/12/2015 και όσων βγουν από 1/1/2016. Δεν λένε γιατί βάζουν όλα τα ταμεία σε ένα, με ό,τι δυσλειτουργίες μπορεί να συνεπάγεται αυτό και αν είναι έτοιμο, λέω, τι συνεπάγεται αυτό. Γιατί εμείς π.χ., γιατί μας κατηγορούν εμάς, σαν Πασόκ μου κατηγορεί στην παράταξη, ότι φωνάζουμε, καταγγέλουμε και δεν συμβάλλουμε δημιουργικά. Θέλω να σας θυμίσω ότι εμείς προεκλογικά, σε μια από τις 5 κόκκινες γραμμές, λέγαμε όχι μείωση συντάξεων, όταν τότε ο Πρωθυπουργός και υποψήφιος Πρωθυπουργός και ο κ. Καμένος διαβεβαίωναν ότι μέσω του παράλληλου προγράμματος δεν θα υπάρχει καμία μείωση συντάξεων. Εμείς λοιπόν το είχαμε θέσει από τότε ως κόκκινη γραμμή. Πριν από 2 μήνες κάναμε ειδική ημερίδα όπου κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις στη συνέχιση του νόμου 3863. Όχι άλλες μειώσεις από αυτές που είχατε κάνει. Ναι, στη συνέχιση του νόμου 3863 και σε πιο αναλογική προσαρμογή όπως προέβλεπε ο νόμος, των οποίων θα μου επιτρέψετε να πω ότι για ειδοληπτικούς λόγους η προηγούμενη κυβέρνηση και η κυβέρνηση που προέκυψε μετά το Σεπτέμβριο δεν τον εφάρμοσε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και αρκετά κενά από το διάστημα Ιανουαρίου μέχρι και τώρα. Όχι προφανώς ότι το ασφαλιστικό είναι ένα πρόβλημα που υπήρχε ή προέκυψε μόνο το 2015. Εμείς όμως λέμε ότι σε έναν βαθμό επιδεινώθηκε το 2015 με αποτέλεσμα να χρειάζονται πρόσθετα μέτρα. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα ασφαλιστικό και μια πρόταση η οποία τους ελεύθερους επαγγελματίες, το είπε πριν ο κύριος Σταματόπουλος, ουσιαστικά τους εξοντώνει. Και τι κάνει, κλείνει το μάτι σε αυτούς οι οποίοι θα φοροδιαφεύγουν και παύλα από εδώ και πέρα θα εισφοροδιαφεύγουν μέσα από τη φοροδιαφυγή. Δεν έγινε κάποια συζήτηση για να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει οι ρυθμίσεις, οι υπάρχουσες για την ίσπραξη των οφειλών. Εκεί να δώσουμε το βάρος για να τονωθεί το σύστημα. Εμείς είχαμε ζητήσει από τις αποκρατικοποιήσεις, όπως είχαμε προβλέψει από το ΑΚΑΓΕ, ένα μέρος να πηγαίνει για ενίσχυση με πόρους του συστήματος. Λέμε,
να υπάρχει πλέον να υπάρχει μια αυξημένη επαγρύπνηση στην εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών, ειδικά σε θέματα εργατών γης και άλλους τομείς, στους οποίους υπάρχει μια ολιγορία διαχρονική, η οποία όμως έχει λίγο μεγαλώσει το τελευταίο διάστημα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις, στις οποίες θα πρέπει η πρόταση της κυβέρνησης ή συνολικά του πολιτικού σύστηματος να κατευθυνθεί. Εδώ είδαμε ότι υπάρχει μια πρόταση που μάλιστα θα με επιτρέψετε να πω, κύριε Παυλόπουλε, και μόνο το γεγονός ότι ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος όλοι θυμόμαστε το 2010 και το 2011 από τις πλατείες, την πλατεία Συντάγματος, μαζί με κάποιους άλλους πρωταγωνιστές που έλεγαν όλες οι μειώσεις αντισυνταγματικές, ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο εμείς θα έρθουμε και θα φέρουμε τα πράγματα στην τάξη. Κατήγγειλε τους πάντες. Και έρχεται σήμερα και τι λέει? Λέει ότι εγώ είμαι νέος πολιτικός και δεν μπορώ, λέει, τη μικροπολιτική και το λαϊκισμό. Και το λέει αυτό ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος ουσιαστικά πολιτικά και όχι μόνο εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα του κόσμου από το 10 μέχρι το 2015. Και έρχεται σήμερα να το παίξει ο τιμητής και ο ημνητής της μεταρρύθμισης, την οποία ο ίδιος κατήγγειλε χωρίς καμία συζήτηση. Και συνολικά το κύριε Σταθά, συνολικά το και κύριε Αυλονίτη, ο ΣΥΡΙΖΑ την κατήγγειλε, λέγοντας ότι εμείς δεν μπαίνουμε σε καμία συζήτηση, το καταγγέλουμε και ζητάμε και λαϊκή εντολή. Άρα, θα δούμε λοιπόν πολύ σύντομα, όταν έρθει η τελική πρόταση της κυβέρνησης στη Βουλή, και τότε θα τοποθετηθούμε, και εμείς έχουμε ήδη δώσει τους άξονες, τους οποίους ανέφερα συνοπτικά, ποιες είναι οι προτάσεις και τελικά και τι συνεπάγονται. Γιατί από την επικοινωνία. Δεν το ψηφίζετε λοιπόν. Και τελειώνω με αυτό, έτσι, από επικοινωνιακή διαχείριση και από προσπάθεια παρουσίαση μιας πραγματικότητας, νομίζω ότι έχουμε αρκετά παραδείγματα το τελευταίο διάστημα. Εμείς λοιπόν είπαμε, καλή τη θελήση, το είπε και η πρόεδρο μας, μάλιστα στον κύριο Κατρούγκαλο εχθές, ότι εμείς μέσα από τη διαφωνία μας σας δίνουμε ένα διαπραγματευτικό ατού στις συζητήσεις με τους δανειστές να πετύχετε ακόμα καλύτερη συμφωνία. Αν θεωρείτε ότι αυτό που προτείνετε είναι πραγματικά προς την κατεύθυνση που βγαίνει σήμερα για αύξηση των συντάξεων. Ελάτε, κύριε Σταθά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα οποία λένε εδώ πέρα οι συνομιλητές δεν έχουν καμία σχέση με πραγματικότητα. Ούτως ή άλλως και οι προηγούμενοι εκτελούσαν εντολές των δανειστών. Αυτό ήρθαμε για να σταματήσουμε, αυτό παλέψαμε τους πρώτους μήνες μέχρι που 13 Ιουλίου που αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, η τότε κυβέρνηση και η σημερινή ηγεσία λοιπόν, χωρίς να υπάρχουν εντολή ούτε από το κόμμα το πουθενά, ενώ υπήρχαν τα μέλη από την Κεντρική Επιτροπή 109 που παρότερα τους βουλευτές ψηφίσουν, γιατί δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία διακήρυπταν, υπέκυψαν και έφεραν πάλι τη χώρα εκεί που ήταν πριν τέτοια εποχή. Αυτό έγινε λοιπόν. Η χώρα είναι ήδη υποκατοχή κανονική. Ό,τι και να φέρουν και να κουβεντιάσουν, έχει καμιά ουσία. Την απόφαση, όπως είπα πριν, φτάσαμε να λέτε για τις προτάσεις του Λεβέντη, που πριν τέτοια εποχή τον πηγελούσαν τον Λεβέντη. Τώρα μπήκε στη Βουλή και έχει και προτάσεις. Αλλά οι Λεβέντες της Τρόικας και τον πάνω και στη συγκυβέρνηση είναι φίλοι, λέμε τον κύριο Φλαμπουράρη. Βλέπουμε λοιπόν. Οι πολίτες έστειλαν τον κύριο Λεβέντη στη Βουλή πάντως. Δεν πήγε μόνος του, έτσι δεν είναι? Οι πολίτες τον έβαλαν και καλά έκανε και τον έβαλαν. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή και καλά έκανε και τον έβαλαν. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή καλούμε τον κόσμο σε έναν αγώνα εθνικό απελευθερωτικό. Πρέπει να φύγουμε από τα δεσμά και αυτοί οι οποίοι, γιατί οι ξένοι, πάντα τι έκαναν, δεν τα έκαναν μόνοι τους, πάντα έβρισκαν από μέσα φιάλτες, οι οποίοι αυτοί οι φιάλτες πάντα έδιναν δεσμά στον ελληνικό λαό. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός πρέπει να ξεσηκωθεί, πρέπει να απελευθερωθεί. Το 2021, 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, είμαστε πάλι στο σημείο 0. Ξεπουλήσανε τα αεροδρόμια, έχουν ξεπουλήσει ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το νερό το ξεπουλάνε, ξεπουλάνε τη ΔΕΗ στις επόμενες μέρες, όλα ξεπουλούνται στην κυριολεξία. Έχουν ήδη, μιλάμε για το ασφαλιστικό, το οποίο έλεγαν ψέματα, όπως έχουν πει για τα υπόλοιπα ψέματα, γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες τους, τίποτα άλλο δεν ενδιαφέρει. Και φυσικά τέτοιους είχαμε και τέτοιους δεν θέλαμε να έχουμε πάλι. Κύριε Σταθά, να ρωτήσω κάτι. Ό,τι το θέλετε, πετάμε, μπορείτε να το πετάμε το σχέδιο κάτω. Λοιπόν. Το πετάμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ακούστε, για να σκίσουμε λοιπόν. Όχι, εννοείται. Θα σας απαντήσω, δεν χρειάζεται, κατάλαβα τα πείτε. Πέρα από την καταγγελία. Πέρα από την καταγγελία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, εμείς το πώς. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να σταματήσει το ξεπούλημα της χώρας, πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, γιατί όλα αυτά γίνονται για να αποπληρώσουμε και οι μειώσεις και τα πάντα, το ξεπούλημα γίνεται για να αποπληρώσουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τους δανειστές, τους κογλύφους, αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν τα σκάνδαλα, τα οποία πέρσι την εποχή τα κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα όμως έβαλε πλάτη σε όλους αυτούς και τους κάνει τα δωράκια. Μέχρι έφτασε να κάνουν και δωράκια στον Πόμπολα που τον κατήγγειλαν από την περιφέρεια, με απευθείας αναθέσεις. Εγώ θα λέω με τα πράγματα με το όνομά, δεν μπορούμε να φοβηθούμε κανένα. Από ποια περιφέρεια? Περιφέρεια Αττικής.
Και δεν έγινε αυτό, λέμε, πως δεν το ξέρετε τίποτα. Δεν το έχετε διαβάσει, μήπως δεν διαβάζετε εσείς το... Κάτι. Κάτι έχετε ακούσει, φαντάζομαι, έτσι, λέω, μήπως. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η λόγω κύριοι. Αυτή είναι, λοιπόν, που η Ανέλ, όταν είχε έρθει ο Καμένος στο Δίστομο, στο χωριό που κατάγομαι και ντρέπαμε που ήρθε εκεί πέρα και όπως κατάντησε, να λέει, να καταγγέλει τότε τη Νέα Δημοκρατία που είχε φύγει και το Πασόκ. Και είχε έρθει λοιπόν από το Δημαρχείο του Διστόμου και όταν τη συνάντησα τότε, που δεν ήμουν να κάνω ούτε καν ήμουν ασχολούμαι με το ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή, το Φεβράριο του 12, έλεγε, κατήγγειλε Γερμανοτσολιάδες και όλα αυτά τα οποία έλεγε. Και τώρα εφαρμόζουν μέτρα τα οποία, όχι μόνο κατήγγειλαν, εφαρμόζουν και χειρότερα μέτρα από αυτά τα οποία ήταν. Άρα λοιπόν εμάς αυτή τη στιγμή στον ελληνικό λαό αυτό πρέπει να κάνει. Και όπως το έλεγα και πριν, άμα δείτε τα βίντεο που έλεγα και στην εκπομπή σας που ερχόμουν και ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τι έλεγα, ανάθεση σε κανέναν, έλεγα στον ελληνικό λαό. Και αυτό συνεχίζω να λέω. Πρέπει ο ελληνικός λαός λοιπόν να ξεσηκωθεί, να απελευθερωθούμε από τα δεσμά και από αυτούς οι οποίοι μας βάζουν στα δεσμά. Και αυτοί έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και είναι και η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόνο έτσι λοιπόν. Μόνο έτσι λοιπόν να ανακτήσουμε πάλι την εθνική μας ανεξαρτησία, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Γιατί αν δεν την έχουμε, τι θα προχωρήσουν, η πρόταση του Σόιμπλε ποια είναι? Η πρόταση του Σόιμπλε είναι λοιπόν θα σας κάνει επιμήκυνση του χρέους, αλλά όμως θα υπογράψετε και αυτόματα τις περικοπές των συντάξεων των δημοσίων δαπανών από τη στιγμή που δεν μπορείτε να πληρώσετε εμάς. Θα πάρουν όλη την περιουσία μας λοιπόν, αυτά τα έχω πει και στον Παρθού και τα λέω, τα καταγράφονται. Και να μπορείτε να πείτε δυνατά, δεν είμαι κύριε Αυλανίου, μην τα ψηφίζετε τον κύριο Μοίρα, πείτε δυνατά, τα ακούει ο κόσμος, ό,τι έχετε να πείτε. Λοιπόν, έχετε πάρει διαζύγιο από την πραγματικότητα. Ωραία. Ο κόσμος δεν ψήφισε δραχμή. Ωραία, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ξέρετε τι λέγανε τότε οι κοτσαμπάσιδες, οι πιτροκοκρατίας, μη φύγουμε από το γρόσι, αυτό έλεγαν. Και ξέρετε τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 12, το νόμισμα δεν είναι φετίχ. Το νόμιζα να εφετεί. Θα κρυθείτε κι εσείς. Αλλά πάει τώρα λοιπόν, αυτό το θέμα. Τώρα αυτό όχι πάει. Θα σας πω και ένα άλλο τώρα. Το ξέρω. Δεν έχει κάτι ακόμη. Λένε εμείς φέραμε το μνημόνιο και μετά πήγαμε σε εκλογές. Ναι, ναι. Άρα εμείς και ο κόσμος είχε πει παράλληλο. Στο τραπέζι. Το οποίο ψήφισαν και οι υπόλοιποι. Πρόσεξε. Λέγανε για παράλληλο πρόγραμμα όμως. Λέγανε για παράλληλο πρόγραμμα. Υπήρχε κάποιο νοήμων, με συγχωρείτε τώρα πάρα πολύ, επειδή είσαι άνθρωπος που δουλεύει από μικρό παιδί. Του μεροκάματο άνθρωπο είσαι. Υπήρχε άνθρωπο νοήμων να είναι το τρίτο μνημόνιο πάνω στο τραπέζι και να μην ξέρει ότι έχονται μέτρα. Να μην ξέρει ότι έχονται νέε περικοπέ. Υπήρξε άνθρωπο που δεν καταλάβει. Μετά από πέντε χρόνια μνημόνια. Μα γιατί το λέτε. Συγγνώμη κύριε Κατρίνη. Λοιπόν κύριε Παυλόπουλε, υπήρχε άνθρωπο που έχαψε το παράλληλο πρόγραμμα. Φυσικά υπήρχε κόσμο λοιπόν όταν πήγαινε στην προεκλογική περίοδο που το είχα διαβάσει καν γιατί ήταν ακόμα στι παραλίε. Ο οποίο έλεγε ότι θα φέρει παράλληλο πρόγραμμα, δεν είχε περικοπή συντάξεων, δεν θα είχε περικοπή στου αγρότε, δεν θα γίνουν όλα αυτά. Δεν θα είχε ξεπούλημα, έλεγαν. Των αεροδρομίων, όλα αυτά έλεγαν και θα βρούμε λύση και όλα εφαρμόζονται. Αυτά έλεγαν. Μπορεί να είπαν τα έλεγαν, κάτι άλλο. Τα έλεγαν και εδώ πέρα προεκλογικά. Στο ίδιο τραπέζι που ήμασταν εδώ πέρα τα λέγανε ή δεν τα λέγανε. Μην τους έχουμε για αφελείς τους Έλληνες. Δεν έχω καθόλου αφελείς. Μην τους έχουμε για αφελείς. Θέλω να μείνουν στο έτσι. Ευρώ. Ο κόσμος, λοιπόν, εγώ μένω Ελλάδα, δεν μένω το ευρώ ούτε τίποτα. Πάνω απ' όλα αυτό επέλεξαν οι Έλληνες πολίτες. Και γι' αυτό θα αγωνιστώ. Αυτό επέλεξαν όμως, να μείνουν στο ευρώ. Δεν οι Έλληνες, και όχι να φτωχοποιηθούν και με δραχμή και με μνημόνια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν εσείς, αυτό που θα γίνει στο μέλλον, μόλις θα ξεπουλήσουν όλα, που εκεί θα είμαστε απέναντι, το λέω από τώρα, θα είμαστε απέναντι, θα θέλουν να μας πάνε και στο εθνικό νόμισμα για να κερδίζουν λοιπόν οι τοκογλύφοι και από αυτά τα οποία θα έχουν πάρει από την υπεραξία και τον εργαζομένο. Καλά, αυτό κυρία, θα γίνει. Εσείς φέρετε πρώτα την ανάπτυξη και μετά συζητάμε. Το δεύτερο τρίμηνο του 2016 θα ανακάμψει η χώρα. Θα αρχίσει να ανακάμψει και θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Αν θέλετε και στο τέλος του χρόνου. Και κλείνοντας όλα αυτά. Θα είμαστε στις αγορές. Λοιπόν, ο κόσμος. Έχουμε και άλλο χρόνο. Θα μιλήσει τώρα. Αλλά θέλω να απαντήσω σε όλα αυτά. Θα απαντήσετε. Πώς. Λοιπόν, αισθάνομαι πραγματικά και το είπα και στην αρχή τη κουβέντα ντροπή, βλέποντας ανθρώπους που ήμασταν στον δρόμο και κατηγορούσαμε, λιδωρούσαμε και όλα αυτά τα οποία κάναμε και βγάζαμε και πανώ από το κοινοβούλιο μέσα να σηκωθεί να φύγει η συγκυβέρνηση Πασό και Νέα Δημοκρατία και εφαρμόζουν χειρότερα μέτρα. Αισθάνομαι πραγματικά ντροπή και αισθάνομαι δηλαδή ότι συμβάλαμε κάποιοι άνθρωποι στο να φτιάξουμε αυτό το τέρας το οποίο είναι εις βάρος του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή και έχουμε τα πράγματα να τα λέμε το όνομά τους γιατί δεν εξυπηρετούν κανένα συμφέροντα όπως κάποιοι, ούτε φοβόμαστε για τίποτα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή το καλό τον κόσμο να βγει, να μην φοβηθεί, να ξεσηκωθεί, μόνο έτσι θα μπορέσει να περισσώσει κάτι. Γιατί βλέπουμε οι τραπεζίτες, βλέπουμε οι βιομήχανοι, ναι. Παντού, πώς μην χάσουν ούτε ένα σέντς. Μήπως φοβάται ο κόσμος.
Αλλά άκουσε να δείτε. Όσο θα φοβάσαι. Όσο και σου λέει, δεν βγάζω. Δεν βγάζω. Άκουσε να δείτε. Η πιτροκοκρατία. Η πιτροκοκρατία και η υποκατοχή κάποιοι φοβούνται, κάποιοι πολεμούσαν. Συχνά πυκνά τώρα ακούω αναφορέ στα 200 χρόνια του 21. Ακούστε να δείτε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Καλά, καλά, καλά. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ραγιάδε. Ακούστε ραγιάδε. Και τότε ακούστε να δείτε. Ξεσηκωθήκαν οι Έλληνε γιατί μπήκε το χαράτσι. Αν θυμάστε πολύ καλά. Και τότε η φιλική εταιρεία. Εγώ ξαναλέω. Επειδή μπήκαν φόρτ, ξεσηκωθήκαν. Για κάποιο λόγο επέλεξαν το τρίτο μνημόνιο από την Επανάσταση, από τη Δαχμή, από τον Τζαπουκά, από το να ρίξουμε γροθιά στο μαχαίρι και το καθεξής. Τους έπεισε ο Τσίπρας, ήταν πιο γλυκό το χαμογελό του, τους πείραξε ο ήλιος του καλοκαιριού. Θα φανεί στην πορεία, τα ίδια έλεγε το Πασόκ τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο του 2010, εκτός τον Νοέμβριο του 2010 με 6 μήνες ψηφισμένο, όχι με 6 μέρες. Πήγε και έκανε κομπρεμί με το Σόιμπλε, ας πούμε, για ποιο όφελος. Το κάνει ο Κατρίνη. Απολογούμενη το είναι. Πρόσεξε. Απολογούμενη είναι. Ακούστε, το ίδιο που να πούμε για το Φορτσάκι, για τον Κατρίνη τότε. Απολογούμενη είναι. Και αυτοί εδώ πέρα το ίδιο απολογούμενη δεν είναι και τους βρίσκαμε τόσο καιρό. Τόσα χρόνια. Απολογούμενη είναι και αυτοί. Γιατί να δώσουμε άλλο λοιπόν σε αυτούς. Να πάμε παρακάτω, εγώ αυτό λέω. Να πάει γερμανικές επανορθώσεις. Πού είναι γερμανικές επανορθώσεις για να πας παρακάτω. Πώς θα πας παρακάτω που κάτω γύρω. Η ιστορία δεν ξεκινάει από σήμερα, ξέρετε, της χώρας. Γιατί εδώ που φτάσαμε, φταίνε και οι κυβερνήσεις. Αλλά με κάποιο τρόπο να πάμε παρακάτω. Φταίνε και οι κυβερνήσεις από το 1974. Αλλά φταίνε και κάποιοι με τη στάση τους προς τις δύσκολες αποφάσεις. Ρε παιδιά, στον λαϊκισμό, που παίρνει το δισάκι του και πάει όπου αλλού στον πλανήτη. Γιατί δεν υπάρχει καμία προοπτική στην Ελλάδα. Κανένα όνειρο. Δεν προέκυψε. Το 1974. Ποιος τους έδειξε. Αστιέρεστε τώρα. Ποιος τους έδειξε. Στον 20χρονο που δεν έχει να βρει τον τραγάμα. Τις ιδιωτικοποιήσεις. Ποιος τους έδειξε. Κάτσε να το σώσει το ξεπούλημα της χώρας. Θα το σώσει το ξεπούλημα της χώρας, κύριε Παυλόπουλε, αυτό. Το ξεπούλημα της χώρας. Στο 20χρονο παιδί. 45 το ξεπούλημα της χώρας που θα γίνει αγιά. Αυτό το σώσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτά τα πιάνε στον κόσμο. Όχι. Να γίνουμε ραγιάδες. Είπε κανείς στον ταξιδιωτικό. Αυτό μας χώρα. Δηλαδή. Να κάτσουμε στα τέσσερα. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Δεν υπάρχει τώρα σκουμιστό. Μπορώ να πω κάτι. Κύριε Σταθά, αυτό αισθάνεστε ότι σας είπα. Αυτό λέτε όμως θα πούμε. Δεν πρέπει να αγωνιστούμε όπως αγωνιστήκαν οι προγονείς μας. Αυτό ακούσατε από μένα. Αυτό ακούσατε από μένα. Είπα κάτι άλλο το οποίο δεν θέλετε να ακούσετε γιατί είστε εκτεμισμένος από το χείρι της εκπομπής. Είπα ότι στο 20χρονο παιδί που δεν βρίσκει μεροκάματο, οι αναφορές στις ιστορικές, στις πολιτικές ευθύνες των κυβερνήσεων από το 1974 και μετά δεν λένε τίποτα. Αυτό είπα. Την ιστορία μας πρέπει να την γνωρίζουμε όμως. Κύριε Παυλόπουλε, δύο κουβέντες. Ένα λεπτό, κύριε Φορτσάκη. Ο κύριος Σταματόπουλος και ο κύριος Κουδαλάκης. Απλώς θέλω να συμπληρώσω το ασφαλιστικό. Δεν πρέπει να το βλέπουμε αποσπασματικά. Είναι ένα κομμάτι της οικονομίας. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε για 1,8 δις που είναι η ανάγκη του ασφαλιστικού, όταν χάνονται ετησίως πάνω από 10 δις από τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω της ανεργίας και της μείωσης προσωπικού. Θα αναφέρω επιπλέον ότι από τον πληθυσμό της Ελλάδος οι συνταξιούχοι είναι 2,7 εκατομμύρια και οι εργαζόμενοι 3,5. Και οι μη εργαζόμενοι που δεν συμπεριλαμβάνονται οι συνταξιούχοι, είναι 4,5 εκατομμύρια. Αυτή η σχέση δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Επιπλέον, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να το δει η κυβέρνηση είναι το ότι μπορεί να μιλάμε για μείωση ανεργίας, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι το 85% των νέων προσλήψεων είναι με μειωμένη απασχόληση και με μισθούς των 400 και 500 ευρώ. Άρα με μειωμένες εισφορές. Ακριβώς. Δεν μπορούν να στηρίξουν οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό. Επιπλέον να λάβουμε υπόψη μας και τις εκατοντάδες χιλιάδες μορφωμένα παιδιά που φύγανε στο εξωτερικό. Χάσαμε μορφωμένο εργατικό δυναμικό και άλλες χαμένες εισφορές. Και οποιαδήποτε αναλογική μελέτη κάνουμε με αυτά τα δεδομένα, δεν θα συζητάμε μόνο για μείωση συντάξεων, αλλά πιθανόν να επιστρέψουν και αυτά που παίρνουν. Έχει δίκιο ο Σταθάς αυτό που λέει. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα, όλα τα υπόλοιπα θα είναι μπαλώματα, τα οποία θα τρυπάνε. Θα μου δώσετε το χρόνο να απαντήσουμε. Κύριε Παυλόπουλε, συγγνώμη, ούτε μας μιλήθηκε η ομάδα και λέγαμε δεν θα πληρώσουν ούτε ένα σέντ, λέγαμε στην κυβέρνηση. Μέχρι που να δοθεί λύση από το Φλεβάρι μέχρι τον Ιούνιο και τα χρήματα και τα φτάσει στο σημείο να μην έχουμε χρήματα. Εμείς είχαμε αντιδράσει τότε που περιμέναμε, λοιπόν, τη μάσα που βεντιάζαμε και εδώ πέρα, γιατί δεν τα λέμε πρώτη φορά.
Και όταν ήμουν στην κυβέρνηση τα λέγαμε, έτσι. Αλήθεια είναι. Δεν είναι πρώτη φορά αλήθεια, που τα λέμε. Αλήθεια. Και τα έλεγα όταν ήμουν στην κυβέρνηση, ήμουν κυβερνητικό βουλευτή. Μπήκατε εκτό βουλή. Λοιπόν, εγώ δεν με απασχολεί να μείνω εκτό βουλή. Ούτε κατέβηκα στη βουλή, ούτε κατέβηκα στην πολιτική για να είμαι βουλευτή. Καταβήκαμε κάποιοι άνθρωποι που βρεθήκαμε εκεί πέρα να αγωνιστούμε τον τόπο μα. Δεν είμαστε επαγγελματίε πολιτικοί. Ούτε στα λέχη. Ξέρετε, σα το αναγνωρίζω αυτό. Θέλω να αναφέρω ένα τελευταίο. Το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομία. Έτυχα σε μια συζήτηση ενός νεαρού με ένα ηλικιωμένο, πήρε μια διαφωνία το αν θα πρέπει να μειωθούν ναι ή όχι συντάξεις. Όταν μπήκα στη συζήτηση και του είπα στον νεαρό, γιατί επιμένεις ότι πρέπει να μειωθεί η σύνταξη. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή του. Εγώ, κύριε Σαμαντόπουλο, πρέπει να πάρω 580 ευρώ, πρέπει να κάνω οικογένεια, παράγω, εργάζομαι. Και μου λέτε ότι κάποιος άλλος πρέπει να παίρνει 800 σύνταξη. Πρέπει να δούμε και το θέμα της των μισθών, των μισθών στην Ελλάδα. Ναι, τραπεζίτε όμω είναι σοβαρό. Ο Σταματόπουλο είναι το πιο σοβαρό. Ποτέ η συζήτηση για το ασφαλιστικό. Ποτέ η συζήτηση. Συγγνώμη, μια μικρή παρέμβαση θέλω. Ποτέ η συζήτηση για το ασφαλιστικό από τότε που έγινε δεν έγινε για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των νέων εργαζομένων. Ποτέ δεν τέθηκε αυτό σαν θέμα διαλόγου. Ποτέ όμω. Περιμένει πάρα πολύ κόσμο στι γραμμέ. Και κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Θα απαντήσει μετά και, και ο κύριος Μίλας και ο κύριος Φοντσέκης. Επιτρέψτε μου να προωθήσω λίγο, αν μου επιτρέπει ο Γιάννης, τη σκέψη του. Να πω το εξής. Πώς είναι δυνατόν να μιλάει κανείς για συντάξεις, το όχι των 800 και των 3.000 που είπα εγώ πριν, όταν από ό,τι φαίνεται είμαστε σε ένα μονόδρομο που διαρκώς μειώνει τις αμοιβές. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να συζητήσουμε, αν είναι δυνατόν χωρίς πολλές φωνές, αν και εγώ είμαι με το αγωνιστικό πνεύμα του κυρίου Σταθά γενικώς. Αλλά θέλω να πω ότι να έχει και αποτέλεσμα ο αγώνας. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε, πού πηγαίνουμε και να διδαχτούμε επίσης από το ότι σπάσαμε τα μούτρα μας το καλοκαίρι και ως λαός συνθηκολογήσαμε μέσω της κυβέρνησης. Θέλω επίσης να προωθήσω. Όχι όλοι. Όχι όλοι, μα η συνθηκολόγηση δεν γίνεται με ερώτηση των καθένα ξεχωριστά. Σου θυμίζω τον Άρη, τον σφάξαμε στο γόνατο. Δεν ή αυτοκτόνησε αν προτιμά. Ναι, πάω παρακάτω, άσε να τελειώσω. Να τελειώσω, γιατί μπορεί και να μην πολύ ενδιαφέρουν αυτά που λέω. Έχει νόημα να ακούσουμε τους πολίτες. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι επίσης το εξής. Όταν μειώνονται οι μισθοί, μοιραία μειώνονται οι συντάξεις. Όταν η αγορά πιέζεται και είναι πάρα πολύ πιεσμένη, αυτό το γνωρίζουμε όλοι και δεν πιέστηκε χτες. Το λίπος το έχει φάει. Τώρα που πιέζεται είναι τελευταία σταγόνα. Είναι ο έκτος χρόνος. Τι κάνουμε τώρα, Άγγι μου, με τη μειωμένη απασχόληση. Μια μαϊμουδιά την οποία την έχουμε συνηθίσει τα 3-4 τελευταία χρόνια. Μπορώ, αν θέλετε, στο διάλειμμα να σας πω και επωνύμως σούπερ μάρκετ, το οποίο έκανε σχέσεις με απασχόλησης και οι εργαζόμενοι λέγανε, μα εμείς δουλεύουμε 8 ώρο. Για να πω και για το θέμα της μειωμένης απασχόλησης που είπατε. Μοιραία όλο αυτό το πακέτο, το οποίο ζούμε, έχει φέρει σε σύγκρουση τους μεγάλους και τους μικρούς. Έχει δημιουργήσει ένα χάσμα. Το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας άμεσα. Γιώργο, γίνεται βία να διανομή του πλούτου. Θα πάω στις γραμμές. Παρακαλώ θεμά. Περιμένει ο κόσμος στις γραμμές. Αυτό είναι το αμαρτία, δηλαδή. Αγενές αυτό που κάνει. Έχει δημιουργήσει ένα χάσμα μεταξύ των γενναίων αυτών που έχουν πάρει κάποια σύνταξη και αυτών που επίκειται να πάρουν κάποια σύνταξη. Επίσης, και κλείνω με αυτό, το χάσμα αυτό δεν θα έχει να κάνει μόνο με την νεολαία που μπαίνει τώρα στη δουλειά και πιθανόν να έχει αντοχές. Και κάποιους μεγαλύτερους ανθρώπους που επειδή έχουν υποστεί περικοπές και έχουν σχεδιάσει τη ζωή τους, αλλιώς δεν θα μπορούσαν να έχουν αντοχές. Αλλά θα έχει να κάνει και με εμάς τους δύο που έχουμε 2 χρόνια διαφορά. Εγώ να βγω χτες στη σύνταξη και εσύ να βγεις αύριο και να παίρνουμε 2 διαφορετικές συντάξεις. Και να αρχίσει να κοιτάει ένα στον άλλο με μισό μάτι. Ο κύριος Πιτσιλάδης, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Χαμηλώστε την τηλεόραση, κύριε Πιτσιλάδη, σα ενημέρωσα. Σα το είπα με το κοντρόλ. Χαμηλώστε την τηλεόραση, σα ενημερωθούμε. Ελάτε. Μ' ακούτε, κύριε Παυλόπουλε? Πολύ καλά. Μάλιστα. Είμαι ο Ευάγγελος Πιτσιλάδης, ο μουσικός συνθέτης. Δεν ξέρω αν μου ακούτε, γιατί δεν σα ακούω καλά. Πιτσιλάδης, λοιπόν, όχι Πιτσιλάδης, βεβαίως. Ευάγγελος Πιτσιλάδης, ο μουσικός συνθέτης. Να είστε καλά. Λοιπόν, η κυρία λοιπόν η οποία λέει ότι δεν κόπηκαν οι συντάξεις που είναι ξανθιά εκεί δίπλα σας, δεν ξέρω ποιο είναι το όνομά της. Η κυρία Αυγονίτου από το ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτήρα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα κοπούν, είπα τώρα. Δεν είπατε. Ναι, είπατε ότι δεν κοπήκαν η κυρία μου. Τώρα σας ακούω από νωρίς. Λοιπόν, ακούστε, εδώ και εμείς παίρνουμε μια κύρια σύνταξη του δημοσίου.
Είμαστε μόνο 600 άτομα, μουσικοσυνθέτες, συγχουργοί, συγγραφείς, σκηνοθέτες κτλ. Εδώ παίρνουμε 828, είναι τα κύρια σύνταξη, 828 ευρώ. Πριν από 3 μήνες λείπανε 15 ευρώ και εδώ και 2 μήνες λείπουν άλλα 5 ευρώ και πήγανε 805 και το 22 του μηνός μπήκανε 692 ευρώ. Το 2009 140 ευρώ. Πόσο σύνταξη παίρνουν? Δεν έχει πάρθει καμία τέτοια απόφαση και λένε ψέματα ότι κάτω από 1000 ευρώ θα τα κόψουν. Πήρα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους λοιπόν και πήγα εκεί και μου είπαν ότι ο νόμος 4151 κάθετο του 2013 άρθρον 4 παράγραφος 13 α είναι ο νόμος που κόβει τις συντάξεις μόνο στους καλλιτέχνες, όχι σε όλους του δημοσίου, μόνο στα 600 άτομα. Τα 600 άτομα λοιπόν αυτά με αυτή την περικοπή κερδίζει το κράτος γύρω στις 30.000 ευρώ το μήνα και φέρνει σε μια δυστυχία τόσους καλλιτέχνες 697-98 ευρώ. Εμείς πληρώνουμε έμφυα, έχουμε κάνει τακτοποίηση των 100 δόσεων, πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη, πληρώνουμε τον φόρο ακινήτου περιουσίας αυτοκίνητων και όλα αυτά. Το 2009 και το 2009 πόσο ήταν η κυρία Κίτρινη. Εκεί εσείς το 2009 πρέπει να φωνάζετε. Κυρία μου. Κύριε Πετσιλαδή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ μίλησα για το καινούργιο νομοσχέδιο. Σας είπε ο κύριος στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και του είπε ότι για την ειδική του κατηγορία, δηλαδή 600 νοματέοι είναι, υπάρχει ειδική περικοπή. Ναι, εγώ δεν είπα δεν κόβει. Εγώ μίλησα για το αυτό που θα έρθει τώρα. Η κυρία Δάρα, παρακαλώ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ για μία ακόμα φορά που μου δίνετε βήμα να μιλήσω για την περικοπή των περιβόητων πια συντάξεων. Κανένα από την ομάδα των σοφών που έχουμε δεν έχει αγγίξει ποτέ, κύριε Παυλόπουλε, το θέμα ότι οι περικοπές γίνονται στην αρχική απόφαση της σύνταξης και όχι στο ένα από μία ποσόν. Προσπαθούν να μας πείσουν σόνι και καλά ότι η μείωση των συντάξεων. Συγγνώμη, κυρία Δάρα, μπορώ να την ακούω πιο δυνατά την κυρία Δάρα, σας παρακαλώ. Μπορώ να την ακούω πιο δυνατά την κυρία Δάρα. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι η μείωση των συντάξεων είναι η λύση του οικονομικού προβλήματος της χώρας και όχι η μείωση της αγοραστικής ικανότητας για την τόνωση της αγοράς. Όσο για τις επικουρικές συντάξεις που τόσος λόγος γίνεται, αφού μας έχουν ληστέψει τις εισφορές μας, που δεν είχαν δικαίωμα γιατί το κράτος δεν είχε συμμετάσχει ούτε με ένα ευρώ. Τώρα μιλάνε για μη βιωσιμότητα των ταμείων. Ο ακατονόμαστος δε επιϊκός κύριος Λεβέτης και τα παπαγαλάκια του, που δεν ξέρουμε αν ποτέ έχουν δουλέψει, μας μιλάει για κατάργηση της δεύτερης σύνταξης. Η δεύτερη σύνταξη ήδη έχει κοπεί από το 50% της μείωσης των συντάξεών μας. Και μας λένε ότι επειδή έχουμε πόλεμο πρέπει να βάλουμε πλάτη. Πλάτη δεν υπάρχει πια στον ελληνικό λαό. Ας μας δείξουν εκείνο το καλό παράδειγμα. Πάνω από τα 1500 ευρώ. Ορίστε. Πάντως λέει για πάνω από τα 1500 ευρώ. Κοιτάξτε, έτσι. Πάντα θα είναι η σύνταξή μας πάνω από 1500 ευρώ όταν είναι στην ονομαστική αξία που βγήκε για πρώτη φορά η σύνταξη. Μάλιστα. Και πάντα μας τα κόβουν από αυτό το ποσό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κλούρας, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, χρόνια σας πολλά. Καλησπέρα. Και καλή χρονιά. Επίσης. Και αν θέλετε να είστε πιο απελευθερωμένος όπως και στο ράδιο. Λοιπόν, θα ήθελα να πω, δεν άκουσα από κανέναν να πει να δουλέψουν. Πιο δυνατά, δεν σας ακούω. Ορίστε. Πιο δυνατά, παρακαλώ. Ή παρακαλώ δεν άκουσα από κανέναν να πει να δουλέψουν και αυτοί 40 χρόνια και όχι να ξύνει ο ένας την πλάτη του αλουνού. Ας πάνε να δουλέψουν ταξί 40 χρόνια και 12 ώρες και να μην ξέρουν πού είναι η πόρτα του σπιτιού τους ή να πατάνε φρένο μέσα στον ύπνο τους. Λοιπόν, ας πάρουν και αυτή τη σύνταξη τα μέτρα που παίρνουν για τον κόσμο να τα πάρουν πρώτα για τους εαυτούς τους. Ο κόσμος πια βαρέθηκε. Εγώ κουβαλάω κάθε μέρα κόσμο. Μπαίνουν άρρωστοι μέσα και τους κρατάνε τους ορούς και τους πάμε στο μετρό. Γιατί δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, να μην σας τρώω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ που με ανεχθήκατε. Τόσο για την καρδιά, την κυρία Βλονίδου, να μην λέει τον άλλο τραμπούκο. Γιατί τραμπουκίζουν και αυτοί με τις αποφάσεις που παίρνουν. Καλό βράδυ, κύριε Κλούρα. Ο κύριος Πετρίδης, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Αυτό το παραμυθάκι, την κυρία Ξανθιά, δεν το κόβουμε λίγο. Είναι αντιαισθητικό, είναι ρατσιστικό, έστω και απέκτα από τους τηλεθεατές. Δεν είμαστε εδώ να χαϊδεύουμε τους τηλεθεατές. Το είπατε, σας άκουσα. Το, εντάξει. Ελάτε. Γιατί κοιτάτε εμένα? Επειδή είστε συντονιστής γι' αυτό. Α, ωραία. Ελάτε. Ελάτε, κύριε Βεθίδη. Ναι. Και πάλι χρόνια πολλά. Ήθελα να πω κάτι που κι εγώ μαζί μου για το ασφαλιστικό.
Πιστεύω ότι το ασφαλιστικό στην Ελλάδα για να λυθεί λύνεται μόνο με ανάπτυξη, όπως γίνεται σε οποιαδήποτε εταιρεία, για να αυξηθούν τα κέρδη μιας εταιρείας και να πληρώνει τους εργαζόμενους της, πρέπει να έχει μεγαλύτερο τζίρο, περισσότερα κέρδη και να μοιράζει στους εργαζόμενους. Το ίδιο συμβαίνει και με το ασφαλιστικό. Επομένως, η ανάπτυξη είναι η μόνη λύση. Τώρα, για να έρθει η ανάπτυξη στην Ελλάδα, όπως πάρα πολλοί έχουν πει και μιλήσει στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα, δεν έρχεται ούτε με αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, ούτε με αύξηση χρόνων υπηρεσίας στους εργαζομένους στις εργασίες τους. Έρχεται μόνο με μείωση της ανεργίας. Γιατί να τα αποδοτικό, όπως ξέρετε, να μην τα λέω λεπτομεριακά. Και για να γίνει αυτό, με λίγα λόγια, πρέπει ή να έρθουν από όλο τον κόσμο να επενδύσουν στην Ελλάδα ή από όλη την Ευρώπη, μαζική στην Ελλάδα, ή και μέχρι να γίνει κάτι αυτό, άλλο. Κύριε Πετρίδη μου, θα κόβουμε και θα ράβουμε το ίδιο σχισμένο πανοφόρι. Όχι, αυτό υπάρχει, θα κάνουμε. Θα ξανανοίγουν οι αφές, θα ξανακόβουμε, θα ξαναράβουμε. Όχι, μέχρι το πανοφόρι να μείνει ένα μανίκι και αυτό ξυλωμένο. Καλό βράδυ. Κυρία Μάντσου, όχι κυρία Σταθά. Ακούγονται οι πολίτες τώρα. Οι τηλεθεατές. Κυρία Μάντσου, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Και χρόνια σας πολλά. Επίσης. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ έπαιρνα μια αξιοπρεπή σύνταξη το 10. Μάλιστα. Γιατί ήμουν από τις τυχερές που δούλευα σε μια πολύ καλή εταιρεία με πολύ καλό μισθό και πλήρωνα και αρκετά για 40 χρόνια. Ναι. Από το 10 μου έχουν κόψει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ναι. 13 μειώσεις μου έχουν κάνει, δηλαδή 45%. Δηλαδή πόσο πήγε η σύνταξη, αν μου το επιτρέπετε. Πόσο έπαιρνα? Ναι. 1670. Και πήγε. Και έχει πάει μαζί με το επικορικό αυτό, έτσι. Ναι. Και έχει πάει μαζί με το επικορικό στα 1200. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα 45%. 400 ευρώ κάτω. Ορίστε. Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Εγώ θέλω να απευθυνθώ στους κυρίους της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί μπράβο, κάθε βράδυ διαμαρτύρονται και χτυπιούνται και τα βάζουν με την κυβέρνηση αυτή τη σημερινή, η οποία δεν ευθύνεται για όλο αυτό το χάλι που εκείνοι μας το φέρανε σε αυτή τη χώρα. Εντάξει. Αυτό ήθελα να καλό πω. Καλό βράδυ, κυρία Μάνθα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, ναι. Και ο κύριος Αθανασίου, τελευταία παρέμβαση. Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και σε εσάς. Στην ίδια περίπτωση δεν θα ασχοληθώ με το ασφαλιστικό, είμαι και εγώ με την προηγούμενη κυρία. Ήθελα όμως ένα θέμα να αφήξω, το οποίο πιθανόν να μην το προλάβατε. Να εσείς πώς υπερηδοποιεί υποστήκατε στη σύνταξή σας? 50%. Πέρατε και κατέληξε. 1800-900. Από πού παίρνετε σύνταξη, με συγχωρείτε? Από ΙΚΑ και επικουρικό. Μάλιστα. Και από 1800... Ένα πιο πολύ σοβαρό θέμα. Θέλω να θίξω, ίσως να εκπλαγείτε και να ανατριχιάσετε για άλλη μια φορά το σφιχταγκάλιασμα σε ένα τομέα αριστεράς και δεξιάς. Στην κρατική τηλεόραση, γύρω στις 10 παρά 10, ανακοινώθηκε η πρόταση για τη σύνθεση του καινούριου ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου. Μάλιστα. Μεταξύ αυτών ήταν και κάποια ονόματα που υπόθηκαν. Αναλογικά με τα κόμματα όπως είναι. Ναι. Μετά από την παροδία αυτή που ήταν τόσα χρόνια η Αλεξίου, τόσα χρόνια η Δεμήρη, επανέρχονται στελέχοι εκεί μέσα, ποιοι αυτοί που χρημάτισαν διευθύνονται σύμβουλοι ή διευθυντές ειδήσεων στη Δουτού και στην ΕΡΙ. Ένα όνομα θα πω. Ναι. Τα άλλα θα τα βρείτε εσείς. Ναι. Δεν μπορεί ο Μωρόνης να είναι διευθυντής, Γενικός Διευθυντής στην ΕΡΤ επί κυβερνήσεως Τζανετάκη, δεν μπορεί να είναι Γενικός Διευθυντής επί Δουτού και ΝΕΡΙΤ και να μπαίνει και στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να είναι στο ίδιο ανάστημα με το Λαοκράτη Βάση. Δεν μπορεί. Είναι αδύνατον. Τώρα αυτό θα τεθεί βέβαια υπόψη του Προέδρου της Βουλής. Και πολλοί άλλοι θα αντιδουστείτε, θα καταλάβετε. Και ένα τελευταίο. Τη συμπαθέστατη κυρία Αυλονίτου, την οποία αγαπάω, συμπαθώ σαν επιστήμονα, σαν αθλήτρια κτλ. Λιγότερες εμφανίσεις στην τηλεόραση. Δεν είναι δυνατόν σε 2,5 ώρες να εμφανίζεστε σαν τον Μητσοτάκη, σαν τον Άδωνη, 2 φορές σήμερα. Νωρίτερα στον Ευαγγελάτο, τώρα σε εσάς και κατά τύχη εντελώς. Εγώ βλέπω ότι δεν τη χάνετε πάντως. Δεν χάνετε εμφάνισή της. Επίσης, κυρία Θανασίου, δεν έχετε μόνη της η γυναίκα, προσκεκλημένη ήρθε. Και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα και φύγαμε και επιστρέφουμε.
Επιστρέφουμε. Πάμε στην κυρία Αδόνη, που παρακαλώ πολύ για να απαντήσει. Ορίστε, κυρία Αδόνη. Λοιπόν, καταρχήν, κύριε Παυλόπουλε, ούτε επαγγελματίας πολιτικός είμαι, ούτε λιγότερο ή περισσότερο πατριώτης από όλους όσους είμαστε εδώ στο πάνελ, έτσι, και από πολύ άλλο κόσμο, έτσι, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά. Να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Λοιπόν, όταν λέμε ότι η συντάξη είναι εθνικό θέμα και ζητάμε και τη συνένεση, δεν τη ζητάμε γιατί δεν μπορούμε οι 153 βουλευτές να πάμε να ψηφίσουμε, όταν μάλιστα δεν υπάρχουν μειώσεις, έτσι, στις κύριες και στις επικουρικές. Μιλάμε και ζητάμε, αφού δεν υπάρχουν προτάσεις, γιατί υπάρχει και ο χρόνος να καταθέσουν προτάσεις, μπορεί κάτι να διαφοροποιηθεί. Ζητάμε συνένεση, γιατί εδώ πάμε για μια εθνική μάχη με την έννοια της διαπραγμάτευσης. Στη διαπραγμάτευση δεν ξέρουμε τι θα προκύψει. Είμαστε αποφασισμένοι όμως να σταθούμε στεναρά πίσω από αυτές τις κόκκινες γραμμές, τις οποίες έχουμε και όπως παρουσιάζουμε την πρότασή μας. Αν λοιπόν σε αυτό έχουμε και τη συνένεση των άλλων κομμάτων, η δύναμή μας θα είναι πολύ πιο ισχυρή. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή έχουμε πολλά πρόσφατα παραδείγματα, εάν στη διαπραγμάτευση που λέτε, η κόκκινη γραμμή των δανειστών είναι άλλο πράγμα. Το τελεσίγραφο των δανειστών λέει δεν δεχόμαστε την αύξηση των εισφορών, την οποία ούτως ή άλλως έχουμε χαρακτηρίσει ηφαισιακή πτυχή. Κόψτε επικουρικές, πειράξτε και κύριες. Γι' αυτό ζητάμε. Όχι, ένα λεπτό. Έχουμε... Άλλο το ερώτημα. Ναι. Τι θα κάνετε? Αυτό σας λέω, δεν κάνουμε πίσω, γι' αυτό ζητάμε το και παίζει ρόλο και η εθνική δημοπλωματία. Όταν έχουμε βάλει, είμαστε οι μόνοι που έχουμε βάλει το Ευρωκοινοβούλιο μπροστά, ώστε να μην το διαπραγματευόμαστε σε σκοτεινά δωμάτια, αλλά να είναι η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Κοινοβουλίου, ώστε να παρακολουθεί αυτό το γεγονός. Δηλαδή, εμείς έχουμε λογικές προτάσεις και ζητάμε τη βιωσιμότητα αυτού του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο είναι και το κοινωνικό, αν θέλετε, πρόσημο της Ευρώπης. Τώρα πάμε παρακάτω, να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα. Είπε ο κύριος Κατρίνης, εμείς είχαμε, λέει, τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και τώρα εσείς βάζετε, το αλλάζετε το όνομα και το κάνετε ρήτρα βιωσιμότητας. Προσέξτε όμως, η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος είχε και αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχουν τα αποθεματικά η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές, πήγαιναν κάτω. Εδώ, όταν λέμε ρήτρα βιωσιμότητας, δεν σημαίνει μείον, σημαίνει είμαστε σταθερά εκεί, παραδείγματος χάρη εθνική σύνταξη. Αν είναι αρνητικά και να πλωδίσουν. Δεν υπάρχει αρνητικότητα. Υπάρχει η ρήτρα βιωσιμότητας. Εδώ είναι που δεν υπάρχει. Αν υπάρχει έλλειμμα, κύριε Αυλονίτη. Μα δεν θα υπάρχει. Το βάζουμε. Βεβαίως, γιατί δεν θα υπάρχει. Προσέξτε να δείτε, γιατί εδώ πέρα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό. Άστε με λίγο να. Εγώ σας άκουσα προσεκτικά. Δεν μπορώ. Λοιπόν, εδώ ακριβώς δημιουργείται η ελπίδα. Γιατί εδώ μιλάμε. Προσέξτε. Αφού λέει ψέματα πάλι, τι να απαντήσετε. Τώρα σταματήστε αυτή τη χερδιά ιδεότητα. Είπατε, σας ακούσαμε στο παραλήρημά σας μια ώρα. Μιλάτε όμορφα. Τώρα εσείς λέτε ότι λέει ψέματα και σας πείραξε που σας... Μιλάτε όμορφα. Ναι. Ελάτε. Λοιπόν, η ρήτρα λοιπόν βιωσιμότητας... Και μιλάω για την Εθνική Σύνταξη. Προσέξτε, το 384 ευρώ είναι καταρχήν παίζει ρόλο και εξουδετερώνει και την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ, το οποίο το έχουν καταργήσει και η προηγούμενη κυβέρνηση, έτσι, γιατί είχαν βάλει εισοδηματικά κριτήρια το 2013. Όχι, δεν γίνεται. Σωστά, προσέξτε όμως. Άστε λίγο. Συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά αυτό που λέτε είναι ψευδές. Δεν γίνεται όμως έτσι. Εγώ σας άκουσα, δεν μπορώ να. Δεν θέλετε. Εγώ δεν σας προσβάλλω, αλλά αυτό που λέτε είναι ψευδές. Λοιπόν, εξουδετερώνει το ΕΚΑΣ, θα αντικατασταθεί το 2010. Καταρχήν έχει ψηφιστεί από όλους τους βουλευτές. Από 222 βουλευτές στη συμφωνία. Λοιπόν, το ΕΚΑΣ θα αντικατασταθεί το 2019, αλλά μέχρι τούτου το γεγονός ότι έχουμε εθνική σύνταξη χωρίς εισοδηματικά κριτήρια 384 ευρώ, το οποίο είναι βεβαίως και για τους μακροχρόνια άνεργους, δεν υπάρχει οριζόντια μείωση. Λοιπόν, τώρα μία τελεία, ένα πράγμα ακόμα. Ακριβώς ενδιαφερόμαστε, για μας η κύρια παράμετρος είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Εδώ μιλάμε όμως για 200.000 θέσεις εργασίας που έχουμε για το 2016, οι οποίες δεν είναι οι θέσεις που θέλαμε, είναι για να σταθεί η κοινωνία όρθια όσον αφορά κοινοφελή εργασία στους δήμους και όλα αυτά. Αλλά τις θέσεις που εννοείτε εσείς και το μοντέλο ανάπτυξης, γιατί δεν θέλουμε ούτε φοροδιαφυγή. Ανάπτυξη, προσέξτε. Αυτό λοιπόν δουλεύουμε. Αυτό δουλεύουμε για το 2016, από το καλοκαίρι του 2016. Γιατί τελειώνοντας, έχοντας τραπεζική σταθερότητα με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, που τώρα μπορούν να δώσουν ρευστότητα. Πηγαίνοντας επιτυχώς στην πρώτη αξιολόγηση και στη διαπραγμάτευση για το χρέος, ώστε να είναι βιώσιμο, αυτόματα δημιουργεί άλλες δυνατότητες, μια σταθερότητα στο περιβάλλον, κατάργηση τελείως των περιορισμών των capital controls, δημιουργεί δηλαδή αυτή την εμπιστοσύνη ξανά στο περιβάλλον για επενδύσεις που η χώρα είναι έτοιμη και σε αυτό προσπαθούμε. Να κάνω ένα
σχόλιο. Να απαντήσω σε αυτό που είπατε για την ανάπτυξη. Και μία κουβέντα ακόμα. Μία θα την πω. Αφήστε με. Γνωρίζουμε όλοι ότι η λύση είναι η ανάπτυξη. Απαντήστε μου γιατί έχουν παγώσει τα ΕΣΠΑ, γιατί έχει μεταφερθεί ο αναπτυξιακός νόμος για το Μάρτιο σε περίοδο κρίσης και ανεργίας. Καταρχήν, κάναμε μεγάλη προσπάθεια, ξεμπλοκάραμε το 2007-2013 το ΕΣΠΑ. Ήδη το τελευταίο τρίμηνο πέσανε 5 δισεκατομμύρια τα παλιά. Όχι, μισό λεπτό. Και θα αναγνωρίσετε ότι είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που όσον αφορά το ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουμε εξασφαλίσει τις διαδικασίες του ελέγχου με αποτέλεσμα να έχουμε και προπληρωμή για οποιαδήποτε δράση, ώστε να έχουμε 8 δις από το ΕΣΠΑ, το οποίο ΕΣΠΑ, προσέξτε, θα πάει για νέους επιστήμονες. Θα πάει για ανέργους, αλλά ειδικά για επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στη χώρα. 8 δις μιλάμε από εκεί. Δεν είναι όμως το μόνο μας εργαλείο. Ο αναπτυξιακός νόμος έρχεται μέσα στο Φεβρουάριο μαζί με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, γιατί θέλουμε να συνδεθούμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτήσουν έτσι πάρα πολλά έργα. Μία κουβέντα θα ήθελα ακόμα. Μία κουβέντα θα ήθελα. Εγώ θέλω να πω ότι η κατεύθυνση που ακολουθεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή για να βρει τα χρήματα που λείπουν στο ασφαλιστικό δεν είναι ορθή. Και είναι αντιαναψυξιακή. Το να αυξήσουμε τις εισφορές αυτή τη στιγμή είναι ένα τραγικό λάθος. Η κυβέρνηση ακολουθεί εδώ και πολύ καιρό μία γραμμή η οποία είναι καθαρά αντιαναπτυξιακή και η οποία, όπως το είδατε, έχει δώσει πάρα πολύ αρνητικά αποτελέσματα στην αγορά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε σε. Λέγεται μνημόνιο, κύριε Φορτσάκη. Όχι, δεν λέγεται μνημόνιο. Μνημόνιο λέγεται. Το μνημόνιο δεν λέει να αυξηθούν οι εισφορές, λέει να βρεθούν χρήματα για να πληρωθούν οι συντάξεις. Τα χρήματα θα βρεθούν σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι η πάταξη της εισφοροδιαφυγής. Υπάρχει μια τεράστια μαύρη αγορά η οποία πρέπει να παταχθεί. Εκεί δεν έχουν γίνει πρόοδοι. Είμαστε από το Γενάρη μέχρι σήμερα σε πολύ χειρότερο σημείο. Άρα, ακόμα και αν φταίνε οι προηγούμενοι, και φταίνε και οι προηγούμενοι, φταίνε και τούτοι και μάλιστα πολύ. Δεύτερον, έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια η οποία δεν έγινε αρκετά στο παρελθόν, αλλά μπορούσε να έχει γίνει από τον Γενάρη περισσότερο. Επομένως, μπορεί να φταίνε οι προηγούμενοι, αλλά φταίνε και τούτοι πολύ. Η οποία δεν βοηθάει στο να υπάρξει σωστή εκμετάλλευση της περιουσίας των ταμείων. Και σας έδωσα πριν το παράδειγμα του Μεγάρου που είναι στη Σοκράτους και το οποίο καταραίει. Είναι τα παραδείγματα πάρα πολλά. Είναι κατευθύνσεις οι οποίες επιτρέπουν να βρούμε χρήματα εκεί που πραγματικά μπορούμε να τα έχουμε χωρίς να πλήξουμε τη δυνατότητα να πλήξουμε. Όταν ακούω για αυξήσεις, εισφοροδιαφυγή, για αυξήσεις εισφορών κλπ., εκεί πάμε σε μια κατεύθυνση. Δεν επιτρέπεται για την αποκατάσταση και τη αλήθεια. Πάμε σε μία αύξηση εισφορών κατά 1,5%. Είχαμε πάει σε μία μείωση των εισφορών. 3%. Ναι. Θυμίζω ότι ούτε καμία αγορά εργασίας δεν μείνει να αναπτύσσεται. Μα το είπε πριν, τα 50% των χρημάτων φεύγουν. Και αντιθέτως, κύριε Φορτσάκη, εσείς είστε επιστήμονας. Είδαμε και μία μεγάλη τρύπα της τάξης περίπου του 1 δις ταμεία. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ είναι πια σταυρό και κούρευτο. Καταλαβαίνω και τη θεωρία, αλλά υπάρχει και μια απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης. Επειδή άκουσα και την κυρία Αυλονίτου με μεγάλη προσοχή, ομολογώ, θα σας πω κάτι που είπα χτες στον Άκη ως ρεπορτάζ από τις Βρυξέλλες. Η άποψη των απέναντι, βαφτίστε τις όπως γουστάρετε, όπως θέλετε, είναι αν θα κόψουμε τις συντάξεις. Αυτό ζητάγανε και το ζητάγανε και στον κύριο Σαμαρά. Μα το ζητάνε γιατί. Ζητάγανε αίμα. Μήπως. Έμαζε. Έχετε καμία ψευδέστη ότι δεν ζητάγανε αύξηση των εισφορών των αγροτών. Δεν ζητάγανε αύξηση φορολογίας επαγγελματικών ομάδων. Αυτά όμως δεν έγιναν δεκτά, ξέρετε. Δεν έγιναν δεκτά από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ή που συμμετείχε το ΠΑΣΟΚ. Να μην λέμε ότι όλα είναι αυτονόητα και προέκυψαν ως αυτόματη επιλογή και ροή της ιστορίας. Λέω ότι επειδή κάποιοι λένε κάποιοι ότι ούτως ή άλλως θα γινόντουσαν τα ίδια πράγματα. Ναι. Δεν θα γίνουν σαν διαπράγματα γιατί αυτά είχαν ζητηθεί και 2 και 3 και 4 χρόνια πριν. Αυτό που θέλω να πω και το λέω χωρίς κανένα υπονοούμενο, το λέω ευθέως, είναι ότι πάρθηκαν μέτρα, είδαμε τι αποτέλεσμα έχουμε, ο καθένας πρωτοκρίνει. Και ένα δεύτερο είναι ότι το 1,8 δις για φέτος που προβλέπουν και το έχετε ψηφίσει. Είναι ψηφισμένο τώρα, κορδεύει το έχετε κόσμο. Ψηφίσει. Αυτό το 1,8 δεν θέλουν να το δουν με καμία μαγική συνταγή. Μπορεί. Δεν θέλουν να το δουν από τις εισφορές. Θέλουν να το δουν από μειώσεις. Μακάρι, όχι η κυρία Αυλονίτου, ο Σούπερμαν. Θέλουν 1,8 μείωση των δαπανών. Το μεγαλύτερο μέρος εξοικονομείται από τη συγχώνευση των ταμείων. Ελπίζω,
Εντάξει. Από τις λειτουργικές δαπάνες. Ελπίζω ότι θα είμαστε εδώ και θα συζητάμε για τα ταμεία που θα έχουν ενταγμένους μέσα. Και αυτούς που πληρώναν εισφορές και αυτούς που δεν πληρώναν. Και πραγματικά να δούμε πώς θα λειτουργήσει η ταμεία αυτό. Ακούμε πάρα πολύ καιρό ότι έρχεται η ανάπτυξη, έρχεται η μείωση του χρέους, έρχονται κάποια πράγματα τα οποία μονίμως δεν έρχονται, μονίμως καθυστερούν τα πράγματα και μονίμως πηγαίνουν προς τα πίσω. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι στην μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έχει επανέλθει πάλι η αγωνία και η ανασφάλεια. Και θεωρώ ότι σε αυτές τις κρίσιμες περιστάσεις, γιατί το ασφαλιστικό είναι μία στάση, δεν είναι η μοναδική σε αυτή τη δύσκολη πορεία, θα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση και συνεννόηση, ουσιαστική όμως, όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, ώστε να μπορέσει η χώρα να βγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες και τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Αυτό δεν μπορεί να το ανακαλούν κάποιοι στη μνήμη τους μόνο όταν έρχονται τα δύσκολα και παράλληλα να κινούνται μονομερώς με έναν, θα μου επιτρέψετε να πω, αλαζονικό τρόπο. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Οι πολίτες πραγματικά το βλέπουν. Και η κυρία Βλονίτη, και ο κύριος Μοίρας, ο κύριος Φορτσάκης και ο κύριος Σταθάς και όλοι βλέπουμε την αγωνία των πολιτών καθημερινά που πάει η κατάσταση. Αν θα είναι το 16, λίγο καλύτερα από το 15. Εδώ λοιπόν πρέπει να γίνει μιας ουσιαστικός διάλογος. Άρα να γίνει σε μηδενική βάση, χωρίς αλαζονία, χωρίς στοχοποιήσεις, χωρίς αυτόν τον πολιτικό προπυλακισμό και κανιβαλισμό που ζήσαμε τα τελευταία 5 χρόνια. Τέλος πάντων, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα είναι η ώρα της σύνθεσης, της συνεννόησης και της συνένεσης. Όχι μόνο όταν χρειάζεται. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ. Και ο κύριος Σταθάς, ορίστε. Επειδή ορθώς έγινε κουβέντα εδώ για το μεγάλο θέμα της ανάπτυξης, ανάπτυξη σημαίνει επενδυτικότητα, επενδύσεις και ανάπτυξη σημαίνει επίσης και διεθνείς οικονομικές συνεργασίες. Και εδώ θα σας πω με τίτλους επιγραμματικά ότι ήταν καρποφόρα η διυπουργική μεγάλη Ελλάδας-Ρωσίας διυπουργική διάσκεψη στο Μίνσκ. Υπάρχει ένα follow-up με επαφές του Αμανατίδη του Υπουργού με τον Ρώσο πρέσβη. Ήταν καρποφόρο το ταξίδι Μάρδα και Κουντουρέ στις Ηνωμένες Πολιτείες με έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από πλευρά ΗΠΑ. Αρκεί να σας πω ότι έχουμε 40 εκατομμύρια εισρωή επενδυτικών κεφαλαίων μέσω του δικτύου Endeavor Greece. Υπάρχει ενδιαφέρον των Αμερικανών για πλωτή εξέδρα στην Αλεξανδρούπολη για εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου κ.ο.κ. Είχαμε τα ταξίδια καμένου σε Αρμενία και Ινδία. Και επανακινούνται παραγγελίες σε σχέση με την ελληνική αμυντική βιομηχανία που μέχρι πρότινος κάποιοι επέμεναν να φοράει ένα τεράστιο λουκέτο. Έχουμε τις δύο τριμερείς συνεργασίες τεράστιας σημασίας Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος που έχει να κάνει με την αξιοποίηση ενεργειακών κοιτασμάτων, κοινές επενδύσεις πάνω στην τεχνολογία, στην καινοτομία, στην έρευνα, στη διαχείριση δάτινων πόρων, αφαλάτωση. Και σε ένα σωρό ζητήματα για το ΕΣΠΑ, θα σας πω. Μην με διακόπτετε. Για να βιαστείτε, λέω. Γιατί ουδέ και στα σχολεία. Για το ΕΣΠΑ, θα σας πω. Και στις εφορίες, για τα χαράτσια. Για το ΕΣΠΑ τα είπε η κυρία, κυρία Αμανατίδου. Ορθώς παρατηρήσει το ότι έχει καθυστερήσει. Αυλονίτου. Ορθώς παρατηρήσει το ότι έχει καθυστερήσει ο αναπτυξιακός νόμος. Ελπίζουμε σύντομα να έρθει να είναι ο σωστός νόμος και η δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας είναι κάτι εξίσου σωστό και απαραίτητο. Να πω ότι ξανανοίγει η αμυντική βιομηχανία, παίρνει μπροστά η κλωστό υφαντουργία, παίρνει μπροστά η ζάχαρη, παίρνει μπροστά η μεταλλουργική Ιωαννίνων, εταιρείες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, οι οποίες λίμναζαν μέχρι πρότινος. Να σας πω για τα 123 εκατομμύρια. Πίσω για τη ζάχαρη, να σας πω, λέει ο κ. Σταθάς. Το καλό και το ψηφίσανε, το είχε φέρει ο Λαφαζάς. Θα μου επιτρέψετε να συνομιλώ με αυτού, που επιλέγω. Δεν θέλω να συνομιλήσω με τον κ. Σταθά. Μου επιτρέπετε. Αλλά λέω το πήραν πίσω. Μάλιστα. Λέει ψέματα. 123 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στη διασυνοριακή γραμμή Ελλάδος-Ιταλίας και αυτό καλύπτει ευαίσθητες περιοχές όπως είναι η Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα κτλ. Να σας πω για τα έργα στη Θεσσαλονίκη που ξαναμπαίνουν εμπρός. Να σας πω για την Κομισιόν η οποία έχει εγκρίνει 500 εκατομμύρια ευρώ. Πούντα. Για. Τι εννοείται. Αυτές είναι ειδήσεις που δεν παίζουν πουθενά. Αλλά είναι πραγματικά γεγονότα. Να τα λέμε αυτά. 500 εκατομμύρια για αναβάθμιση των υποδομών σε σιδηροδρόμους κτλ. Να πούμε για επενδύσεις fast track τεράστιας έκτασης, οι οποίες συντελούνται τώρα, σήμερα. Παράδειγμα, στοιχείο 100 εκατομμύρια η επένδυση κεραμεία. Και ένα σωρό άλλα ζητήματα. Τώρα. Ερχόμαστε στα συσίτια που λέτε εσείς. Όχι, και μιλάτε πολύ σωστά για τα συσίτια. Βιαστείτε. Πείτε. Γιατί ουρέστα η ειδοδικία και στα συσίτια. Και στα συσίτια
παραμένουν και είναι μεγάλες. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παυλόπουλε, γιατί η ειρηνοδικία είναι μια κατάσταση την οποία έχω βιώσει από κοντά με κλιμάκια στελεχών και μελών του ΑΝΕΛ, σε ανακοπές, σε πληστηριασμούς και εξώσεις κτλ. Το ξέρω, το γνωρίζω, το νιώθω κυρίως, γιατί εδώ πρέπει να υπάρχει και λίγο συνέστημα, όχι απλά μια κριτική και μια διαπίστωση. Και σε ό,τι αφορά τα συσίτια, να πούμε και δύο πραγματάκια και να κλείσω με αυτό, τα οποία καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε. Να πούμε για τη δωρεά μεταφορά ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κάτι αυτονόητο, το οποίο επιτέλους έγινε. Να πούμε για τους ανασφάλιστους, οι οποίοι τώρα αποκτούν βιβλιάριο υγείας. Να πούμε για τους υπερήλικες, δίχως σύνταξη, οι οποίοι θα πάρουν τώρα σύνταξη. Να πούμε για τα 5 ευρώ τα οποία καταργήθηκαν. Ακόμα και για μια φτωχή οικογένεια, αυτό το 5 ευρώ στα νοσοκομεία είναι μία δαπάνη. Να πούμε για τα ολοήμερα σχολεία τα οποία μπαίνουν τώρα μπρος και θα ανακουφίσουν τις ανάγκες μέσα οικογένειας. Ορίστε, ορίστε, ναι, κύριε Σταθάκη. Είναι μεγάλη κουβέντα. Τα είπα εντάχει, κύριε Φορτζάκη. Μακάρι να είχαμε το χρόνο. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ορίστε, κύριε Μίλα. Ορίστε, κύριε Σταθάκη, παρακαλώ. Δεν βλέπω να γίνεται. Καταρχήν, αυτό που είπα και στην αρχή τη κουβέντα, προσπαθούν και δεν τρέπονται καθόλου να λέει πάλι ψέματα στον κόσμο. Αλλά λέει η λαϊκή παροιμία: ο ψεύτης ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται. Λυπάμαι που τους βλέπουμε κάτι έτσι, αλλά τι να κάνουμε, η ιστορία συνεχίζεται, θα ξαναγράψει ο ελληνικός λαός. Αντί για ανάπτυξη, έχουμε ξεπούλημα της Ελλάδος. Έχουμε ξεπούλημα όλης της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Αυτό είναι το οποίο συντελούν, αυτό είναι το οποίο κατέγγυλαν. Αυτό που έλεγαν ότι θα στείλουν στη δικαιοσύνη όποιος πάει να την ξεπουλήσουν, αυτοί έλεγαν ότι θα καταργηθεί το ΤΑΕΠΕΔ και όλα αυτά. Τα χρήματα τα οποία είναι με την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση που δόθηκαν στις τράπεζες, υπάρχουν χρήματα λοιπόν για τους τραπεζίτες, για τα ήδη τα χρήματα αυτά που δόθηκαν εκεί πάνε σε ξένα φανς, τις τράπεζες πια τις έχουν ξένα φανς, ήδη εδώ πέρα θα χάσουν και την πρώτη κατοικία ο κόσμος, ήδη θα χάσουν τα χωράφια τους αγρότες που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο από τη φορολογία την οποία μπαίνει, που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, ήδη ο πρωτογενής τομέας των διαλύνων στην κυριολεξία, συν όλα αυτά δηλαδή που αυξήνουν τους φόρους στα εφόδια, συν στο πετρέλαιο που καταργούν, συν ότι πρέπει να πληρώσουν πια στους Γερμανούς, γιατί η τράπεζα πληρώσει και όλοι θα περάσουν στους Γερμανούς, οι προναγωτικοί όλα εκεί θα περάσουν. Γιατί έδωσαν το δικαίωμα την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, όπου εδώ πέρα έχει συντελεστεί μεγάλο έγκλημα. Δεν είχε τολμήσει να το κάνει ούτε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αυτό το έγκλημα, το οποίο έγινε. Αυτά είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα η οποία για να αλλάξει αυτό που λέω στον ελληνικό λαό και λέω σε όλους, είτε είναι 20 χρόνια που το είπατε εσείς, είτε είναι 80 ή 90, πρέπει να ξεσηκωθεί. Πρέπει να αντιδράσουμε όσο ακόμα έχουμε κρατήσει το ρεύμα που δεν έχουν καταφέρει να το ξεπουλήσουν. Που υπογράφει το καλοκαίρι, ψήφισαν 200. Εγώ πάντως δεν βλέπω διαδηλώσεις. Ακούστε, δεν είναι μόνο διαδήλωση. Δεν αυτό βλέπω. Θα σου πω διαδηλώσεις. Θα δείτε τον κόσμο σε λίγο καιρό πώς θα αντιδράσει. Μόλις θα τα βλέπουμε να εφαρμόζονται. Βλέπουμε το νερό να το ξεπουλάνε. Αυτή τη στιγμή στους Γάλλους ήρθε ο Λανδρέου μαζί με τον Τσιπρανδρέου. Και αυτό το οποίο έκανε. Είναι θέμα, γιατί ακριβώς από τις 23 ιδιωτικοποιήσεις λοιπόν, που ήταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, είναι 9 και ξεπούλημα. Η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ. Σας παρακαλώ, πρέπει να ντρέπεστε. Πρέπει να ντρέπεστε λίγο. Η ΕΙΔΑΠ είναι, ΕΙΔΑΠ είναι μέσα. Είναι και μάλιστα ψέμα, οι εργαζόμενοι προς τιμή τους. Προς τιμή τους οι εργαζόμενοι της ΕΙΔΑΠ έχετε κάνει ρεπορτάζ. Του απαγόρευσαν στου Γάλλου να μπουν μέσα στα γραφεία. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει, κύριε. Του απαγόρευσαν, κύριε Παυλόπουλο, να μπουν στα γραφεία του εκπροσώπου τη Γαλλική Πολιτική Εταιρεία, ναι ή όχι. Πριν 10 μέρες οι εργαζόμενοι τη ΕΙΔΑΠ. Το κάνατε ρεπορτάζ, ναι ή όχι. Λέω, μήπως λέω ψέματα. Λοιπόν, είναι έξω. Είναι έξω. Δεν υπάρχει, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Είναι ήδη μέσα και ήδη για τις συντάξεις, για να τελειώσουμε αυτό, υπάρχουν ήδη αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας όπου δεν εφαρμόζονται και δεν εφαρμόζονται τις πλάσεις λοιπόν. Σωστό είναι. Όχι, ψέματα είναι αυτό. Τι πλάκα μας κάνει τώρα, ψέματα λέμε. Λοιπόν, ήδη που δεν εφαρμόζονται, που κατήγγειλαν τότε λοιπόν την κυβέρνηση, τις προηγούμενες κυβερνήσεις καταγγείλαμε που δεν εφαρμόζονται αυτές τις αποφάσεις, έχουν κάνει προτάσεις και γράφει εσείς επιμένει καμία μείωση, λέει, επιμένει το Μαξίμου. Ψηφίσαν όλοι μαζί το καλοκαίρι. Έτσι. Εντάξει, λέμε, είπαμε, δεν πρώτα απειλιά κάθε μέρα. Λοιπόν, ψηφίστηκε 1,8 περικοπές. Κρίνονται πάντως για αυτά που λένε. Λοιπόν, κάθε μέρα κρινόμαστε όλοι. Κρινόμαστε όλοι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω στον κάθε ένα πολίτη. Περικοπές δεν σημαίνει μείωση συντάξεις. Σεβασμός λίγο στον κόσμο. Καμία μείωση. Σεβασμός στον κόσμο του κόβει συντάξεις και του κόβει στη ζωή. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν λέμε στον κόσμο να ξεσηκωθεί, να αντιδράσει. Μόνο αυτή η λύση υπάρχει και μην ακούτε κανέναν με αυτά τα οποία σας λέει. Αυτό πρέπει να κάνετε. Εάν κάθεσαι και ακούτε και τον καθένα που σας χαϊδεύει, όπως λέει ο κύριος Μοίρας, αυτά που λέει πριν, ή η κυρία Βλονίτου,
ή αυτά τα οποία έκανε οι προηγούμενοι και τώρα συνεννούν σε όλα στα πάντα, τα αποτελέσματα θα είναι μεθαύριο πολύ χειρότερα για τον τόπο μας. Την υποχρέωση απέναντι στην ιστορία μας, σε εμάς και στις επόμενες γενιές. Ελπίζω να πάθουμε καμιά φώτιση αύριο. Περίμενε, κάτσε, γιατί αύριο έχουμε ιστορίες. Κυρία Αυνονίτου, δεν θα πάει ο πρωθυπουργός στον Πειραιά αύριο στον αγιασμό των υδάτων, γιατί θα είναι ο Σεραφείμ και με το σύμφωνο συμβίωσης έχουν εκεί φασαρίες. Όλοι για το ξεπούλημα του Πειραιά. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ στεναχωρήθηκα να ακούω έναν ιεράρχη να μιλάει με λόγια μίσους αντί να μιλάει με λόγια αγάπης πάνω σε θέματα πολιτικά, εν πάση περιπτώσει, που δεν έχει να κάνει με την εκκλησία αυτού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ευτυχώς που τέτοιοι ιεράρχες είναι πολύ λίγοι. Ναι. Είναι εξαιρέσεις. Ναι, γιατί το σύνολο της εκκλησίας δεν είναι έτσι. Μαθαίνω ότι ο Μητροπολίτης Σεραφείμ θα τα βροντίξει αύριο. Θα κάνει παρέμβαση. Θα κολυμπήσει. Όχι, δεν ξέρω, θα κολυμπήσει. Πάντως είναι ενδιαφέρον, κύριε Παυλόπουλε, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να στενοχωριούνται με αυτούς που καλλιεργούν το μίσος. Γιατί αυτοί καλλιέργησαν το μίσος 5 χρόνια στους Έλληνες πολίτες. Έτσι είναι, κύριε Αυλονίτου. Παρακαλώ, κυρία Κατρίνη, μου αφήστε με να κάνω μια ερώτηση. Καλλιεργήσατε το μίσος, άρα μη σας πειράζει. Εσείς θεωρείτε δικαιολογημένη την απουσία από τον Πειραιά του Πρωθυπουργού? Το πρωτόκολλο προάγει την προτεραιότητα ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει μαζί με το πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση, είτε δια του κύριου Δέιτσα είτε δια κάποιου άλλου υπουργού, θα εκπροσωπηθεί στον αγιασμό των υδάτων στον Πειραιά. Οι αντιδράσεις του Σεραφείμ δεν έχουν νόημα, λέτε. Δεν έχουν σημασία. Υπάρχουν και αντιδράσεις από κόσμο. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εγώ θα σας πω το εξής. Ως πυριώτης και εγώ ίδιος, με την κυρία Αυλονίτου ήμασταν εκεί και βρίσκαμε και κάναμε προπλακισμού στην Νέα Δημοκρατία και στο Πασό. Θυμάμαι, αλλά θέλω να ακούσω και την απάντηση του κόμματος που δεν ψήφισε το σύνδεσμο συμβίωση. Έτσι κάνει. Κύριε Σταφάκη, το λέτε δηλαδή αυτό που λέω ότι κάνετε προπλακισμού. Αυτοί δεν πετάγανε. Ο Θεό θα μα φωτίσει αύριο. Εγώ έχω μάθει να λέω με το όνομά του κάτι. Θα μα φωτίσει.